ατσαλώνουν την ψυχή μας. Οι χιλιάδες οπαδοί μας για την τέτοια εντεκάδα δεν υπάρχει στέλη ομάδα. Πρόκειται να κηρυχτούμε και στο μάτι θα τους βούμε. Πάω, πάω, χρόνια πολλά, αγάπη μου γλυκιά. Στο πέρασμά σου τρέμει όλη η γη. Πάω, πάω, άλλη τέτοια ομάδα σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη. Αυτός είναι ο κλασικός, ο παραδοσιακός. Είσαι η δόξα του βορρά μας, το καμάρι και η χαρά μας, και όλοι οι αντίπαλοι μας τρέμουνε τη δύναμή μας. Ακούστε λίγο. Και γι' αυτό θα ακούνε τούμπα και θα κάνουν όλοι τούμπα. Έτσι, έτσι, και η παλιά και η καινούρια. Πειράζει, μου μπήκα έτσι. Χρόνια πολλά. Σε ευχαριστούμε. Γιατί σε ευχαριστούμε γιατί υπάρχεις. Σε ευχαριστούμε γιατί υπάρχεις. Γιατί μας ανακατεύεις το μυαλό, την καρδιά, την ψυχή. Γιατί μας έχεις την τζίτα και στα κόκκινα. Γιατί δίνεις πέρα από τις οικογένειές μας, τους γονείς μας, τους παππούδες μας, τις γιαγιάδες μας, τα παιδιά μας, τους φίλους μας, μας δίνεις άλλον έναν πολύ δυνατό, πολύ σημαντικό λόγο να υπάρχουμε, να ζούμε. Και το να ζούμε δεν λέω απλά κάθομαι σε ένα καναπέ και περιμένω να περάσει μια μέρα. Να ζούμε τις μεγάλες στιγμές, να ζούμε με όλο μας το είναι. Αυτό που πρεσβεύεις, αυτό που αντιπροσωπεύει αυτός ο τεράστιος σύλλογος, ο Πανθεσσαλονίκιος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών. Έχεις και παρίδι στον καπάκι, ρε Δερβίση! Έχεις! Καταρχήν δεν υπάρχει άλλη ομάδα στη γη που να υπάρχει διαφορετική άποψη για το πότε έχει ιδρυθεί. Μόνο εμείς, ρε! Μόνο εμείς! Άλλος λέει 30 Μαρτίου που μαζευτήκανε και τα λοιπά. Άλλος λέει 12... Απριλίου, επειδή τότε λέει το καταστατικό και τα λοιπά. Άλλος λέει 20 που εγκρίθηκε το καταστατικό. Εγώ έχω πει κι άλλες φορές. Η μαμά του λόχου, ο Αλφα Σίγμα. Εγώ αν δεν θυμάμαι πότε γεννήθηκα, πάω και ρωτάω τη μαμά. Μαμά, πότε γεννήθηκα? Μαμά, τι ώρα γεννήθηκα? Τι μέρα ήταν? Στη μάνα μου θα πάω. Δεν θα πάω στο μεύτηρα. Δεν θα πάω να πούμε στο περαστικό. Θα πάω στη μανούλα μου τη γλυκιά. Θα πάω στο πατερούλι μου και θα πω μπαμπά, μαμά, πότε γεννήθηκα? Και ό,τι μου πουν, εγώ θα το πιστέψω. Γιατί ναι, μεν ήμουν εκεί, αλλά δεν θυμάμαι και πολλά πράγματα. Δεν θυμάμαι και πολλά πράγματα. Άρα, λέει 12, ο ερασιτέχνης, 12. Και, μπράβο και στο μικρό Σαββίδη, που αρκετές φορές, στο παρελθόν, έχει καιρό βέβαια, διαφώνησα με κάποια πράγματα που έκανε ή είπε. Ένα μπράβο του που έκανε την ανάρτηση και μέσα στην ανάρτηση λέει αυτό που πιστεύουμε κι εμείς. Η ανάρτηση είναι 7 και 12. Δηλαδή ξύπνησε το πρωί και λέει αμάν γενέθλια έχουμε σήμερα. Και αναφέρει 12 Τετάρτου σήμερα. Και η Παοκάρα μας κλείνει 93 χρόνια ίδρυσης. Ο ΠΑΟΚ είναι κοινωνικό φαινόμενο. Ένα επαναστατικό κίνημα. Ένας σύλλογος της προσφυγιάς. Εδώ τώρα είμαστε κι εμείς κάπου μέσα, από σπόντα πιστεύω. Εκτός κι αν μας τρολάρει ο μικρός Αβίδης, εκτός κι αν ακούει. Πιθανόν, δεν είναι απίθανο, εργόμαστε εμείς ξαναλέω. Όλα αυτά τα χρόνια ζήσαμε μεγάλες στιγμές. Να είσαι καλά ρε παλικάρι. Το έχει υπογραμμίσει ο Στέργιος ο Τζίλιας, εννοείται. Όλα αυτά ζήσαμε μεγάλες στιγμές. Πολλές συγκινήσεις, αλλά και αδικίες. Προδοσίες οι οποίες στο πέρασμα των χρόνων μας φυρηλάτησαν.
μας έκαναν πιο δυνατούς, αλίγιστους, διψασμένους για διακρίσεις τις οποίες μας στέρισαν. Φέτος, λοιπόν, είναι η χρονιά μας και έπονται και άλλες σαν και τη φετινή. Εγώ και η οικογένειά μου είμαστε περήφανοι που βρισκόμαστε στο τιμόνι της μεγαλύτερης ομάδας της Ελλάδας. ΠΑΟΚ σημαίνει πόντος και προσφυγιά. Ιστερόγραφο, αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε. Ασπρόμαυρο το χρώμα, ο ΠΑΟΚ δυνατός, λαέλου σου αξίζει αυτός ο αρχηγός. Έτσι απλά. 12 Απριλίου 1926. Σαν σήμερα λοιπόν παίρνει ουσιαστικά σάρκα και οστά αυτό που όλοι λατρεύουμε, το ιστορικότερο, το καθαρότερο, το πιο αδικημένο σωματείο στην Ελλάδα. Αυτό το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ζωής μας, της καθημερινότητάς μας, της πεζής πραγματικότητας, που μέσα της έχει αυτό το σύλλογο. Αυτό το οποίο έμαθαν να αγαπούν οι παππούδες, οι προπαππούδες, αυτοί που τυλιγμένοι την εικόνα μέσα σε ένα κομμάτι πανί πέρασαν να ξεκινήσουν τη ζωή τους από το μηδέν, γυρίζοντας πίσω το βλέμμα και βλέποντας ανθρώπους να σφαγιάζονται, να καίγονται, να πηδούν στη θάλασσα, βλέποντας τα σπίτια τους, τα αρχοντικά τους σπίτια και όχι τίποτα παλιοπαράγγες, τα σχολεία τους, τις εκκλησίες τους να καίγονται από τον Τουρκαλά. Γύρισαν λοιπόν πίσω, έριξαν μια τελευταία ματιά και με όσο συνέστημα, όσο πόνο, όσο δυστυχία, αλλά και άλλο τόσο πείσμα, πίστη στο Θεό, πίστη στα ιδανικά, στις αρχές ξεκίνησαν για πού, για το άγνωστο. Σας φαίνεται μήπως πολύ ρομαντικό? Κάντε εικόνα στο δικό σας σπίτι σήμερα. Να φύγετε όχι για μια ζωή, να σας πούν ότι για 5 μέρες δεν μπορεί να μείνει στο σπίτι σου. Θα μένει ένας άλλος. Και αμαλάχη μπορεί να τις κάνουμε και 10 τις μέρες. Και θα σου μαγαρίσει αυτό στο σπίτι. Και θα στο κάψει. Και τα σχολεία σου και τους ναούς σου, τις εκκλησίες σου. Και εκεί που μαζεύεστε και συζητάτε. Και εκεί που μαζεύεστε και παίζετε μπαλίτσα. Και εκεί που τα παιδιά σας παίζανε. Και εκεί που είχατε πολιτιστικούς συλλόγους. Εκεί που παίζατε μουσικές. Εκεί που φτιάχνετε φαγητά. Εκεί που ήταν η ζωή σας. Το μέρος σας. Η πατρίδα σας. Τα χώματά σας. Και κάντε το για 10 δευτερόλεπτα. Σκέψη, εικόνα. Πράξη με τη φαντασία σας. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, ξεριζωμένοι και μέσα στον ανίποτο, στον ατέρμονο πόνο τους, σκέφτηκαν ότι φεύγοντας από εκεί μπορεί να άφησα πράγματα, να άφησα κτίσματα, να άφησα περιουσίες, να άφησα υλικά αγαθά, να άφησα τη γειτονιά μου, να άφησα το στέκι μου, να άφησα όλα αυτά που είχα, που είχα χτίσει, όλα αυτά που είχα φτιάξει και που παρέλαβα από τους δικούς μου γονείς. Όμως κάτι πρέπει να πάρω μαζί μου από εκεί. Από κάπου πρέπει να πιαστώ στο καινούριο ξεκίνημα που θα πραγματοποιήσω στην Ελλάδα. Κάπως πρέπει να έχω έναν ομφάλιο λόρο με την αλυσμόνητη πατρίδα. Με τα χώματα που άφησα πίσω. Και αυτό ήταν η ίδρυση ενός σωματείου. Έτσι απλά. Η ομάδα λοιπόν των προσφύγων, των αλυσμόνητων πατρίδων, στάθηκε στα πόδια της, πείσμωσε, δούλεψε, χωρίς ωράρια, χωρίς να φυστεί ούτε κόπου, ούτε χρόνου, ούτε προσωπικής εργασίας. Δούλεψε, στάθηκε στα πόδια της και έστησε από την αρχή μια νέα πατρίδα, ένα νέο σύλλογο που λατρεύτηκε από εκατομμύρια ανθρώπους παντού πάνω στον πλανήτη. Είχαν σκεφτεί άραγε αυτοί οι άνθρωποι, είχαν σκεφτεί ότι
ιδρύουμε τώρα κάτι το οποίο το 2019 θα λατρεύεται από εκατομμύρια ανθρώπους πάνω στον πλανήτη, στην Αυστραλία, στην Αμερική, στην Οκεανία, στην... σε κάθε στο Βόρειο Πόλο, οπουδήποτε. Το είχαν σκεφτεί άραγε. Τι κάνουμε αυτή τη στιγμή? Είχαν σκεφτεί ότι σε εποχές πολύ δύσκολες για τον Έλληνα, οι απόγονοί τους, οι άνθρωποι που θα έπαιρναν τη σκυτάλη από αυτούς, θα είχαν μια πολύ δυνατή ψυχολογική χειρολαβή, ένα αποκούμπι για τους καημούς τους και τα βάσανά τους, που μπορεί να μην είναι ίδια με αυτά που βίωσαν οι ίδιοι, ενός ξεριζωμού, αλλά μήπως αυτό που περνάει τώρα ο Έλληνας τα τελευταία χρόνια δεν είναι στην ουσία ένας ξεριζωμός από αυτά που λάτρεψε, από τα ιδανικά του? Μήπως δεν προσπαθούν να τον εξαθλιώσουν, μήπως δεν προσπαθούν να τον ισοπεδώσουν, μήπως δεν προσπαθούν να το αλλοιώσουν τα χαρακτηριστικά, τα ιδανικά, τις αρχές? Μήπως δεν? Και εκεί υπάρχει ο ΠΑΟΚ. Μακριά από κόμματα, μακριά από ακραίες ιδεολογίες. Πάντα πρέπει να το πω αυτό. Λυπάμαι πάρα πολύ που πρέπει να κάνω την υποσημείωση κάθε φορά που μιλάω λίγο παραπάνω για αυτό το θέμα. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα αποκούμπι. Μέσα σε μια εποχή που έχουν ισοπεδωθεί τα πάντα, που έχουν αλωτριωθεί τα πάντα, που η λαμογιά κυβερνάει, που η σαπίλα επιβραβεύεται, που ο έντιμος και ο αγνός λέγεται μαλάκας. Σε μια τέτοια εποχή λοιπόν υπάρχει ένα καθαρό αποκούμπι. Κάπου να πιαστείς και να πεις στο παιδί σου, παιδί μου, εμείς αυτό υποστηρίζουμε. Μπαμπά, γιατί ο φίλος μου που φοράει τη φανέλα με την κόκκινη και την άσπρη ρίγα και έχει ένα παλικάρι με κάτι δάφνες στο κεφάλι, μου λέει ότι έχουν πάρει 40 πρωταθλήματα και εμείς έχουμε μόνο 2. Γιατί, παιδί μου, εμείς πήγαμε με τον σωστό τρόπο και τα 2 δικά μας είναι 52 δικά τους? Και έτσι λοιπόν, σε μια εποχή ρεμούλας ολοκληρωτικής, σε κάθε έκφαση της ζωής υπάρχει αυτό το αποκούμπι. Και καμαρώνουμε για αυτό το αποκούμπι που υπάρχει. Και τέλος αποδεικνύεται ότι αυτός που παραμένει πιστός στα ιδανικά του, που δεν γίνεται Γιουσουφάκι, που δεν γίνεται χάρτινος, που δεν γίνεται κλέφτης, που δεν γίνεται ανέντιμος, μπορεί να ταλαιπωρηθεί, μπορεί να βασανιστεί, μπορεί κιόλας να φύγει χωρίς να προλάβει, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που έφυγαν χωρίς να προλάβουν. Στο τέλος όμως επιβραβεύεται. Στο τέλος ο Θεός του δίνει αυτό που πρέπει να πάρει, αυτό που του πρέπει, αυτό που του αξίζει. Και είναι τόσο γλυκό αυτό που γίνεται φέτος. Χωρίς ποτέ να μετρήσουμε την αγάπη μας για τα 4 γράμματα και για τον αετό με τα μαζεμένα φτερά με τίτλους. Όχι. Όχι. Θα έπαιρνε κανένας από εμάς να είναι ΠΑΟΚ αν φέτος χάναμε το πρωτάθλημα? Έπαψε κανένας να είναι πέρσι ΠΑΟΚ που μας το κλέψανε? Περισσότεροι γίναμε, πιο δυνατοί, πιο συσπυρωμένοι, πιο ατσαλωμένοι, πιο σφυριλατημένοι. Άρα λοιπόν, αυτό είναι. Όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει. Δεν έχω καμία απολύτως διάθεση να πείσω τον οποιοδήποτε αν δεν μπορεί να καταλάβει. Πραγματικά. Η κουβέντα, εντάξει, και αυτό με την μπάλα και με το πετσί και που έγινε, φίλε. Κάποτε έμπαινα σε διαδικασία διαλόγου. Τώρα πραγματικά είμαι άδειος. Έχει ανάψει το λαμπάκι, όχι απλά που ανάβει το κόκκινο και σου λέει βάλε καύσιμα. Έχω φτάσει εκεί που η γραμμή έχει έρθει και ξαπλώσει πάνω στο κόκκινο και αναβοσβήνει το λαμπάκι που σου λέει μένεις, μαλαμπίμπι, μένεις, μένεις. Δεν έχω καμία απολύτως αντοχή. Τις εξάντλησα τις αντοχές μου πέρσι, μαζεύοντας και εγώ τα κομμάτια μου, όπως και εσείς εκεί πέρα έξω, ο καθένας στη δουλειά του. Να πάει τσαλακωμένος, να πάει χτυπημένος, αλλά να πάει πιο πεισμωμένος την άλλη μέρα. Στη δουλειά του, στο σπίτι του, στα παιδιά του, στην οικοπολία, οπουδήποτε ρε παιδί μου, οπουδήποτε. Οπουδήποτε. Η ομάδα λοιπόν αυτών των ανθρώπων κάθισε κάτω, συζήτησε και έβαλε αγάπη και συνέστημα γι' αυτό. Δεν υπήρχε φυσικά καμία διάθεση ούτε για κέρδος, ούτε για δόξες, ούτε για like, ούτε για κοινοποιήσεις, ούτε να γίνουμε μάγκες, μόρτες και μπρούκλιδες να κάνουμε το κομμάτι μας. Τόσο πολύ συνέστημα μέσα. Πώς κάτι που στα θεμέλια του έχει τόσο τσιμέντο
να φοβάσαι μην τον γκρεμίσουν οι σεισμοί, όταν έχει μπει μπετόν αρμέ. Πώς να φοβάσαι ότι μπορεί οι κλειδονισμοί να ρίξουν ένα κτίριο που μέσα στα θεμέλια του είναι τόσο βαθιά, έχουν τόσες ενές με τσιμέντο που δεν μπορεί τίποτα να το κουνήσει. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν έβαλαν στα θεμέλια τις τεράστιες τις κολόνες γεμάτες τσιμέντο και εκεί πάνω στήθηκε, εκεί πάνω ήρθε και υψώθηκε αυτός ο τεράστιος σύλλογος. Άλλα είχα ετοιμάσει να πω, άλλα είπα, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι. Όπως μου βγαίνουν σας τα λέω. Οι όλες διαδικασίες και προεργασίες είχαν ξεκινήσει ήδη το Μάρτιο εκείνης της χρονιάς. Κάποιοι γιορτάζουν στις 30 Μαρτίου. Πραγματικά νομίζω ότι είναι έτσι για να γίνεται νταβαντούρι και κουβεντούλα μεταξύ μας πότε ακριβώς είναι. Λες και έχει καμία, ας πούμε, τόσο τεράστια σημασία. Θα διαφωνήσω εγώ δηλαδή με αυτόν που θέλει να γιορτάζει 20 Απριλίου ή με αυτόν που θέλει 30 Μαρτίου ή εμείς που λέμε 12. Δηλαδή, καταλαβαίνε τώρα, έτσι για να γίνεται μεταξύ μας ο χαβάς. Μαζεύονται λοιπόν και φτιάχνουν με πολύ αγάπη και φροντίδα αυτό το σύλλογο. 5 Απριλίου 26 λαμβάνει χώρα η Ιδρυτική Γενική Συνέλευση. 34 μέλη υπέγραψαν το καταστατικό και εξέλεξαν διοικητικό συμβούλιο με πρόεδρο τον δημοσιογράφο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη. Το καταστατικό εγκρίθηκε με την υπαριθμών 822 απόφαση στις 20 Απριλίου του 26 από το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. Γι' αυτό υπάρχει μια μερίδα που λέει 20 Απριλίου, επειδή τότε μπήκε η σφραγίδα, ας πούμε. Όπως λέει και ο ρασιτέχνης, όταν εμείς μαζευόμαστε και ιδρύουμε κάτι, τότε είναι. Εντάξει, το τυπικό μετά που μπαίνει η σφραγίδα, που εγκρίθηκε από το Δηλαδή, αν το πρωτοδικείο, άμα ο Μάστορας, να πούμε, ο Δερβίσης, εκείνη τη μέρα είχε, ξέρω εγώ, μία γαστρεντερίτιδα και πήγαινε 5 μέρες μετά, θα γιορτάζαμε στις 25 ή... Okay, το τυπικό αν το πάρεις, αλλά επειδή αυτή η ομάδα είναι πέρα από τυπικότητες και από σφραγίδες και πρωτόκολλα κτλ., η ουσία του πράγματος είναι που μας ενδιαφέρει. Χρώματα του ΠΑΟΚ, το πένθυμο μαύρο, να συμβολίζει, να επενθυμίζει εσαΐ στο βάθος των χρόνων, στο πέρασμα των δεκαετιών, τις πατρίδες εκείνες, το πένθος, τον ανίποτο πόνο. Όμως, ταυτόχρονα, το τελείως αντίθετο, το άσπρο που εκφράζει την ελπίδα, εκφράζει την αισιοδοξία, εκφράζει την ειρήνη, εκφράζει το άνοιγμα της ψυχής. Μαζί αυτά, δίπλα-δίπλα. Αρχικό έμβλημα, το τετράφυλλο τριφύλλι και το πέταλο και από το 1929, μετά την συγχώνευση και απορρόφηση της ΑΕΚ, γιατί έχουμε ακούσει διάφορα από τους χάρτινους, διάφορα περίεργα, ο ΠΑΟΚ απορρόφησε την ΑΕΚ, ο δικέφαλος αετός με τα δύο κεφάλια να ατενίζουν το ένα τη Δύση και το άλλο την Ανατολή, αλλά με κλειστά πάντα τα φτερά για το πένθος, για τον ξεριζωμό, για τις αλυσμόνητες πατρίδες. Έτσι το 1926. Ιδρύθηκε αυτός ο τεράστιος σύλλογος. Από το 2010, γιατί υπήρχε πάντα αυτό, όχι 20, όχι 12, όχι 30 Μαρτίου, όχι... Ο ερασιτέχνης ΠΑΟΚ, το ξαναλέω, ρωτάμε τη μάνα και τον πατέρα, πότε γεννήθηκα. Αυτή είναι η άποψη. Ο ερασιτέχνης ΠΑΟΚ αναφέρει στο καταστατικό του άρθρο 16, παράγραφο Β, ημέρα γιορτής του ομίλου ορίζεται η ημέρα της ιδρύσεώς του, δηλαδή η 12η Απριλίου. Τελειώνουν οι κουβέντες. Θα μου πεις, δεν θα ξαναγλεντήσουμε λίγο στις 20. Εννοείται. Εννοείται και φέτος, όχι μόνο στις 20, και μια μερούλα μετά. Εννοείται. Εννοείται. Και μια μερούλα μετά.
Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης, Κωνσταντίνος Κοεμτζόπουλος, Κωνσταντίνος Κρητικός, Μιχάλης Θεοδοσιάδης, Ιωακήμ Ιωακημόπουλος, Αριστόδημος Δημητριάδης, Αλέξανδρος Αγγελόπουλος, Μενέλαος Τσούλκας υπέγραψαν το πρωτόκολλο ιδρύσεως του νέου ποδοσφαιρικού και αθλητικού σωματείου υπό την επωνυμία Πανθεσσαλονίκιος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινοπολιτών, όπως αναφέρεται και στο σχετικό έγγραφο το οποίο σώζεται, υπάρχει στο διαδίκτυο κανονικά. Είναι η ιστορική συνέχεια του Κωνσταντινοπολίτικου Αθλητικού και Πολιτιστικού Σωματείου Ερμής, που δημιουργήθηκε από Έλληνες της πόλης με κεφαλαίο τοπί το έτος 1877 στην καρδιά της Κωνσταντινούπολης, το Πέρα, όπου έδρευαν όλες οι πρεσβείες των ξένων χωρών, και έτσι ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Αυτά έχουμε να σας πούμε. Το να μιλήσω περισσότερο γι' αυτό δεν χρειάζεται. Ο καθένας ξέρει τι νιώθει, ξέρει τι αισθάνεται. Απλά σήμερα έτσι ήθελα μια μικρή αναφορά. Έχω να πω κάτι πολύ σημαντικό επίσης, πάρα πολύ σημαντικό, για την Κυριακή. Αυτό. Το νου σας τρεμάλια. Το νου σας καλά τρεμάλια. Μην το νου σας τρεμάλια. Ξεχνιόμαστε. Το ότι δεν πέφτει με τίποτα, δεν πέφτει με τίποτα, εννοείται, όμως το νου μας την Κυριακή. Το νου μας. Καλώς και βγήκε ανακοίνωση. Κανένας σε εκείνο το γήπεδο. Πολλοί θέλουν κάποιοι. Πολλοί θέλουν να πάμε. Πολλοί θέλουν να δημιουργήσουν αναπουμπούλα. Πολλοί θέλουν να μας χαλάσουν τη γιορτή, όλα τα συναισθήματα που έχουμε μαζέψει. Πολλοί θέλουν να μας χαλάσουν αυτό το οποίο περιμέναμε καιρό. Πολλοί θέλουν να βάλουν υποθήκη την επόμενη χρονιά πάλι, τίποτα μείον. Τόσους μείον βαθμούς ούτε στο Βόρειο Πόλο. Ούτε στο Βόρειο Πόλο. Ούτε στις καταψύξεις. Πολλοί θέλουν. Εμείς, το ραντεβού μας είναι στα παιδιά. Λίγο πιο εδώ, στα Τέμπη. Και μετά, το τι θα ακολουθήσει, οκ, αφήστε το. Δεν χρειάζεται να συζητάμε. Δεν χρειάζεται. Δεν είπα χορηγούς. Τους ξέρετε, τους λέω μία μπαμπαμ σήμερα. Δεν ήθελα να ξεκινήσω με χορηγούς πριν από την αναφορά στα γενέθλια. Ηλεκτρονέτ, Παμπουκίδης, Νικολαίδης. Τρομερά πράγματα. Τρομερά πράγματα. Θα βρείτε εκεί. Ειδικά Samsung. Αυτό το διάστημα, τα πάντα από Samsung, τα πάντα από όλες τις φίρμες. Φυσικά Αιγαίων Ψαραγορά, με δύο καταστήματα και στο Ωραιόκαστρο και στο Δικητήριο. Φρεσκότατα όλα, κάντε τη βόλτα σας και θα με θυμηθείτε. 69-56-66 για το Ωραιόκαστρο, παραγγελία. 214.000 για το Δικητήριο. Σας τα φέρουν έτοιμα, καθαρισμένα, πεντανόστιμα. Και βέβαια, Νικολαίδης, ζαχαροπλαστή, αρτοπία. Μένει στήσιμο αυτό το διάστημα και με υπέροχα πασχαλινά αυγά 3D για τα παιδάκια σας, με όλες τις απεικονίσεις, τους ήρωες, αυτά, τα πάντα όλα. Καραλού και Δημητρίου 237 και 163. Θα πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Ανθρώπους που ξέρουν σχετική μπαλίτσα και παίζουν ένα τσαπατσούλικο σύστημα και όλοι προσπαθούν να το θαυμάσουν, και δικοί μας και ξένοι. Εντάξει, ξεχνάνε ότι εκ του αποτελέσματος κρίνονται όλοι. Φυσικά το ξεχνάνε όποτε θέλουν. Είμαστε ευτυχισμένοι, δεν μας πέφτει! Έτσι ρε φίλε! Έτσι ρε φίλε! Και την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε πρωταθλήτες! Καλημέρα φίλε! Γεια σου Μένιο! Γεια σου Μένιο! Γεια σου Μένιο, γεια σου Μένιο. Θα βρεθεί στο γήπεδο ο κύριος Λουκάς με το Γιαννάκι μας, ξέρω τι ακούει. Θα βρεθεί εκεί, είναι καλεσμένος και θα είναι εκεί στο LFC Arena. Εκεί θα είναι να παρακολουθήσει ένα ακόμα μάτς μαζί με τον Γιαννάκι. Ξέρει πόσο τον αγαπάμε, ξέρει πόσο δύναμη μας δίνει αυτός, εμάς, όλους τους υπόλοιπους. Και ξέρουμε και πόσο δύναμη παίρνει και αυτός από τον ΠΑΟΚ, και πόσο μόνο που θα του πει στην κουβέντα ΠΑΟΚ ή που θα σε δει με ένα κασκόλι, μια φανέλα, πώς χαίρεται το παιδί μας αυτό. Το παιδί μας αυτό. Θα έχουμε άξια εκπροσώπηση λοιπόν εκεί, τον κύριο Λουκά και τον Γιαννάκη μας. Καλημέρα σας, ναι! Γεια σας!
Καλημέρα. Καλό στο παιδί. Good the boy. Τι κάνουμε. Κάνουμε τα στραβά μάτια, κάνουμε εντύπωση, κάνουμε πάρτι. Δεν μου λες. Ναι. Αν σου πω ότι έχω σήμερα γενέθλια, τι θα πεις. Θα σου πω... Να ζήσεις Ζουμπουσάκι και χρόνια πολλά. Ίδια μέρα με το σύλλογο, τι άλλο θες πια. Και λέει, φίλε... που η άλλη έσκασε, φεύγει στη δουλειά τώρα και έχει σκάσει. Και λέει, φίλε Άρης είμαι. Όχι ρε, και μου χαλάς το αφήνημα. Σήμερα έχεις γενέθλια, είσαι γεννημένος 12 Τετάρτου του... του 2. Τι του 2? Του 2. Μια στιγμή λίγο. Του 72, ωραία. Πεις... Του 72, του 2. Ναι. Όταν λες του 2, λέω 2002. Μακάρι, μπορεί να γίνει αυτό. Εγώ για 2002 σε ακούω πάντως. Γεμάτο κέφι και ζωντάνια. Λοιπόν, θέλω να παρακαλέσω το Ζουμουσού Κλαμπ να μου δώσει μια φανέλα. Για να μπορώ να πηγαίνω του χρόνου στο Champions League με τη φανέλα. Τέλεια. Έρχεσαι από εδώ. Δεν μπορώ να ανέβω τα σκαλιά, αφού ξέρεις. Θα κατέβω εγώ. Όχι ρε φίλε, με κάνεις κομμάτια, δεν μπορώ. Γιατί ρε φίλε, δεν θα ανέβω. Ας σας έρχομαι. Θα κατέβω εγώ όταν έρθεις. Μετά θα το χαλάσω, όταν θα ανέβεις. Την έκανες την επέμβαση στο γόνατο ή όχι? Όχι ακόμα, όχι. Κάτσε στην Ελλάδα, άμα δεν χαλάσεις και το άλλο θα γίνει. Κάνεις αναπάντητη και ο Κοστούλης κατεβαίνει. Σου δίνει την μπλούζα. Φιλιά και χρόνια πολλά! Φιλαράκι, φιλιά σε όλους, με υγεία, τίποτα άλλο. Άιντε, χρόνια πολλά, άιντε, αδερφέ μου! Πάει, χρόνια για... πολλά και περαστικά! Ναι, καλημέρα σας! Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το κορίτσι! Καλώς την καιρό είχαμε να τα πούμε. Πού είσαι, πουλάκι μου, πού είσαι, τι κάνεις? Δεν την έκανα ούτε εγώ την επέμβαση ακόμη. Ούτε! Παιδιά, περιμένετε. Ναι, και παρακαλάω το Θεό να με καλέσουν να με πάρουν τηλέφωνο μετά τις 11 Μαΐου. Λέω, Θεέ μου, όχι τώρα. Ας πονάω, δεν πειράζει. Μετά τις 11. Εγώ ξέρω ότι περιμένετε όλοι να σας κάνει καλά ο ΠΑΟΚ. Και εγώ περιμένω να μου ρίξει το ζάχαρο ο ΠΑΟΚ, να ξέρεις. Γιατί όμως δεν μας αφήνουν, ρε Κωστή, αυτοί... Άντε να μην την πω τη λέξη πρωί-πρωί, θα με κλείσεις. Γιατί δεν μας αφήνουν να χάρουμε, μπορείς να μου πεις. Γιατί τους τσούζει τόσο πολύ... Δεν με ενδιαφέρουν τους αυτά. Του πονάει τόσο άλλο πολύ. Άλλο με ενδιαφέρει. Έρχεται ο γιος μου τώρα από μέσα πριν. Ναι. Γι' αυτό και πήρα. Βλέπεις, τις τελευταίες μέρες δεν παίρνω καθόλου. Δεν είμαι και στα υγεία και τόσο. Εντάξει. Αλλά έρχεται και μου λέει, ρε μάνα, λέει, βγάλαν στο Teletex. Ο Βασιλιάδης απαγορεύει, λέει, και τους οργανωμένους και τους μεμονωμένους. Μπειράζει. Και σου ρωτάω εγώ τώρα. Εμείς θα πάω ξύδες, έχουμε ραντεβού στα Τέμπη. Στα Τέμπη δεν μας απογορεύει κανένας να πάμε. Κανένα. Και εμείς θα πάω ξύδες και σαν στρατιωτάκια τα ακολουθούμε και το δεκόμαστε και το όπως κάναμε και πέρσι την Τούμπα που ήμασταν Παναγίες. Βεβαίως. Και παρόλα αυτά βρήκαν τον τρόπο. Βεβαίως. Λοιπόν, και σου λέω εγώ. Ναι. Γίνονται μέσα, μπαίνουν κάποιοι με τα ρούχα τα δικά μας και κάνουν ό,τι κάνουν. Ναι. Πώς μπορεί αυτό ο κύριος Βασιλιάδης που λέει? Εφόσον δεν έχουμε πάρει εισιτήρια. Εφόσον δεν έχουμε πάρει εισιτήρια, εφόσον δεν έχουν διακριτικά, μπορούν να πάνε 5 λαρισινοί και να το παίξουν παοξίδες ή 5 γάβροι ή 5 χάρτινοι. Αυτό θέλω να πω για τους οργανωμένους, ναι, οκ. Okay. Για τους μεμονωμένους πώς μπορεί ο κ. Βασιλιάδης να μας πει ότι... Δεν μπορεί. Τότε δεν λέγεται δημοκρατία, λέγεται χούντα τότε μετά. Τότε πώς το βάζει. Λέγεται τότε χούντα. Άρα με τον το βγάζει να είναι καλυμμένος ο δικός του κόλος, να μιλήσουμε έτσι λαϊκά και απλά. Και το βάζει για να... Για, είναι για το τελευταίο ακριβώς γι' αυτό. Γι' αυτό λέμε λοιπόν. Εμείς τι κάνουμε δηλαδή. Εμείς τι κάνουμε. Τι μπορούμε να κάνουμε. Συμπεριφερόμαστε πιο όρημα από ποτέ και τους αφήνουμε να παίξουν μόνοι τους με τα κουβαδάκια τους. Δεν πάμε κι εμείς εκεί. Ναι, απλά. Εμείς δεν πάμε, στο είπα αυτό. Πρώτο. Ναι. Το είπα ότι εμείς δεν πάμε, εμείς το τηρούμε. Αυτό δεν κάνουμε. Πάμε, ούτε ένα. Αυτό κάνουμε. Και βγάζουν αυτοί δικούς τους με τα ρούχα και σου λέει ήρθατε, ορίστε. Όχι, δεν πάει έτσι. Δεν πάει έτσι. Δεν πάει έτσι. Ναι, εντάξει, okay. Δεν το καταλαβαίνω το σκεπτικό σου. Το καταλαβαίνω. Σου λέει, μπορεί να είναι από τη λαϊκή. Εύη μου γλυκιά, οποίοι... άκου τι έχω να σου πω. Τι μπορούμε να κάνουμε, τι μπορούμε. Όλα να αυτά που νιώθεις εσύ, τα νιώθω κι εγώ, τα νιώθουμε όλοι μας. Αυτά όμως όλα. Άσε με να σου πω μια κουβέντα. Όλα αυτά όμως το κάνουν τόσο γλυκό αυτό που θα γίνει. Το κάνουν τόσο όμορφο. Κόντρα σε όλα αυτά. Κόντρα σε όλα αυτά. Κόντρα σε όλα αυτά. Να φύγει η ψυχή μας, γιατί, για ποιο λόγο έτσι. Ζήστο, απόλαυσέ το και γλέτα το. Δεν μας αφήνουνε, δεν μας αφήνουν καμό, δεν μας αφήνουν. Μια χαρά θα γίνουν όλα. Εγώ το θέλω πιο πολύ από τον καθένα και ειδικά έτσι που είμαι, αλλά βλέπεις τι γίνεται.
Όλα θα πάνε καλά. Μόλις μου το είπε σήμερα το πρωί, εγώ ήξερα και τους οργανωμένους. Μόλις με είπε και όλα οργανωμένοι, θα πάνε καλά, Εύη. Όλα θα πάνε καλά. Μακάρι, μωρέ, Κωστή, άντε. Μακάρι. Άντε, φιλιά, μακάρι. Φιλιά, φιλιά. Γεια σου, Εύη μου. Γεια, γεια. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Καλή σας ημέρα. Α, καλό στο παιδί. Γιώργο. Καταρχήν να πω την σεβαστή μας, την αξιοσέβαστη κυρία μας που πήρε προηγουμένως. Ότι επειδή δεν ασχολείται κανένας με τον κύριο Βασιλιάδη, τον κύριο. Εγώ να Βασιλιάδη, πάντα... ξέρω τον Κώστα τον παίχτη που είχαμε με το 7, αδερφός. Ναι, ναι. Θα πει αυτό το πράγμα, απαγορεύονται κτλ. Για να κάποιος να ασχολείται μαζί του. Ο άνθρωπος είναι, φάνηκε και είναι μεγάλος αντιπαόξης. Δεν καταλαβαίνω το μίσος που έχει επάνω σε αυτή την ομάδα. Κάπου πρέπει να ψηφιστεί κι αυτός, Γιώργο μου. Κάπως πρέπει να μαζέψει ψηφουλάκια. Δεν θα έρθει, πιστεύω, στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Το αδερφούλι σου να ψηφίζει στην Πάτρα. Ο αδερφούλης μου ψηφίζει στα δίδυμα Αργολίδας. Δεν τα και πήρε. Και θα πάει να ψηφίσει εκεί πέρα, πες. Θα πάει εκεί. Αλλά και ωραία. Να ψήφιζε, λέω τώρα, εντάξει, οκ. Okay. Όσο για τον φίλο μας τον Μένιο, το Σαββάτο που θα λουστείς βάλε μπόλικο αφρόλουτρο για να φύγει το λάδι. Γιατί μας γλιστράς πάντα. Γράφει Νανά από το Λίντεσάιτ, η Νανούκα. Από τα Τέμπη θα ακούγονται οι αρχές μας, πες τη συνοπαδό μας την Εύη. Όσοι για την εμψύχωση θα την παίρνουν από το Γιαννάκι μας. Καλημέρα. Μπράβο ρε Νανά. Μπράβο. Γιώργο, αυτό είναι το σκεπτικό. Πάρτι, ετοιμαστείτε, δεν πέφτει με τίποτα, δεν γουστάρω, δεν γουστάρω να πω τίποτα άλλο. Δεν πάνε να φέρουν τα παγόβουνα από το Βόρειο Πόλο, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Με το που θα έρχεται το παγόβουνο πάνω, θα εξατμίζεται. Ετοιμαστείτε, ετοιμαστείτε. Λοιπόν, όλα καλά θα πάτε. Και το νου μας στο μέσα στον αγωνιστικό χώρο το λέμε συνέχεια αυτό. Το νου σας τρεμάλα. Προσέξτε. Το νου σας καλά. Θα αντιμετωπίσουμε μια πάρα πολύ αντιαθλητική ομάδα. Ένα πολύ εχθρικό κλίμα, να ξέρετε. Το λέμε συνέχεια. Ο Ερίκε, ο Ερίκε θλάσσει. 3-4 εβδομάδες όξο. Ο Ερίκε. Και έναν πρόεδρο ο οποίος είναι κατά αυτά τα οποία λέει του. Περικαβίδη και τα λοιπά. Δεν ασχολούμαι. Εγώ δεν αναπαράγω. Μου λένε γιατί δεν είπες, λέει, ότι αποθέωσε τον Ιβάν. Για τον ΠΑΟΚ. Γιατί αύριο θα μας βρίζει. Τι να πω. Οι αεροκαθαριστήρες, η Γρήγορη Σκάλα. Δεν θέλω, ρε παιδί μου, να αναπαράγω. Δεν έχω δικαίωμα. Εγώ δεν αποφασίζω τι θα πω στην εκπομπή μου. Δεν θέλω να πω. Αυτή λέει αυτός. Αφού σήμερα λέει άσπρο, αύριο μαύρο, ρε Γιώργο. Τι να πω. Δεν γίνομαι κι εγώ γραφικός, άμα τα λέω. Τι να κάνουμε δηλαδή. Δεν βλέπετε. Ζέκελ και Χάι. Δηλαδή τη μία μέρα, παιδιά, καταπλώ. Ο Σαββίδης επενδυτής, ο ΠΑΟΚ, αυτά δίκαια. Την άλλη μέρα, ναι, αλλά έτσι αλλιώς. Λες, είναι ο ίδιος άνθρωπος, ρε γαμώτο. Λοιπόν, εύχομαι ένα ωραίο Σαββατοκύριακο να έχουμε. Υπέροχο. Να περάσουμε όλοι καλά. Μόνο και να είμαστε την 9 η ώρα με το χαμόγελο. Και χρόνια μας η πολλά. Η ομάδα μας πάει μπροστά. Και χρόνια πολλά! Και χρόνια πολλά! Γεια σου, Γιώργο! Γεια σου, Γιώργο! Μου, γεια, γεια! Καλημέρα σας. 2310-287-888, παρακαλώ. Παρακαλώ, μη με περνάτε για τρελό. Πώς να σε περάσουμε αφού είσαι, αλλά θα το σηκώσω και το κύπελο αυτό, και το ένα το μεγάλο και το μικρό. Γεια σου, φιλάρετε! Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλώς το παιδί, για να μην χαλάμε τα γούρια. Χρόνια με δύναμη ισχυρά, όλοι μαζί μια γροθιά. Πραγματικά είναι αυτό που συνέβη. Δηλαδή, αν θα προσέξεις, δεν ξέρω, παλιά υπήρχε μια διαφήμιση που έλεγε βάλτε ένα τίγρη στη μηχανή σας. Ναι. Εμείς θα το κάνουμε, βάλτε ένα πόντιο στη μηχανή σας. Και μέσα από αυτό συμπληρώθηκε, ήταν έτοιμο όλο, μπήκε και αυτό το κομματάκι, συμπληρώθηκε και έγινε όλο μαζί μια δύναμη, μια γροθιά. Αυτό είναι που δεν μπορούν να σταματήσουν με τίποτα. Όταν γίνεται αυτό, δεν σταματιέται. Αυτό είναι και στη φυλή μας. Όταν καταφέρουμε να μονιάσουμε, να μην μπορούν να μας χωρίζουν, γιατί πραγματικά εκεί είναι όλο το παιχνίδι, όπως πάνε να κάνουν στον ΠΑΟΚ, να βάλουν διαβόλια και τριβόλια, να σπάσουν τη συνοχή,
αυτό εδώ είναι που μπορεί να κάνει τα πάντα, να κάνει θαύματα. Και έγινε το θαύμα. Μέσα στις 45 παιχνίδια, όλο και όλο 3 ισοπαλίες. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτή τη δυνατότητα που μπορείς να χαίρεσαι και να ευχαριστιέσαι, δεν μπορούν να μας τη χαλάσουν, έστω με και τίποτα. Με οποιαδήποτε παιχνίδια παίζουν. Εμείς θα ευχαριστιόμαστε και θα πάμε παρακάτω. Μία νίκη θέλουμε στα 3 παιχνίδια. Μία νίκη και τελειώσαμε. Τώρα, ας μπουν και καμιά δεκαριά φωτογράφοι να είναι έτοιμοι να ζουμάρουν οπουδήποτε και οτιδήποτε. Είναι πολύ εύκολο να μπορέσουν να αναγνωριστούν και να πάμε παρακάτω. Έτσι. Και να ζουμάρουν και να ζουμιάρουν, γιατί θεωρώ ότι θα μας πάρουν τα ζουμιά κάποια στιγμή. Δεν γίνεται, και στο κάτω-κάτω της γραφής να σου πω, ακόμα κι αν ισοπαλία ή οτιδήποτε συμβεί, ξέρω εγώ, και με μια ισοπαλία δεν έχουμε τους βαθμούς, αυτό που είναι να γίνει εκεί στα Τέμπη, για μένα δεν θα πρέπει να ανασχεθεί. Έτσι και αλλιώς. Έτσι το προσκύνημα στα παιδιά γίνεται έτσι και αλλιώς. Πολύ ωραία. Δεν πάμε εκεί λόγω του ότι παίρνουμε το πρωτάθλημα. Έτσι. Πάμε εκεί γιατί είναι στο πέρασμά μας, γιατί σταματάμε και όταν περνάμε για να πάμε στις διακοπές μας ή οπουδήποτε αλλού, αυτά τα λίγα λεπτά τα αφιερώνουμε σε εκείνα τα παιδιά που αφιέρωσαν τη ζωή τους. Έτσι. Και τους παίκτες τους θέλω αποφασισμένους και τίποτα άλλο. Να είναι αποφασισμένοι. Να γίνεται το δουλίτσα στο μπλα μπλα, να ξέρεις, ρασβάν, balance, self-confidence, huge quality. Αυτό το huge το λες πολύ ωραία. Mental aggressivity, it's very important, Mr. Φιλάρετος. For the team, not for me personally. Έτσι. Αυτό ήταν. Very huge, όχι απλά huge. Huge ρε φίλε, χιουτζάρα, όχι απλά huge. Huge quality. Γίνεται κουβεντούλα και από τον Αντρέ, που τους λέει παιδιά, θα πάμε μέσα σε μια εχθρική έδρα, θέλουν να μας χαλάσουν το κέφι. Δεν επιτρέπω, και τη λέω σπάνια τη λέξη στο ραδιόφωνο, δεν επιτρέπω σε κανέναν, είτε με τις κουβέντες του, τις βλακίες του, τα κόμπλεξ του, να μου χαλάσει τη γιορτή, είτε με τις πράξεις του, να μου μουτζουρώσει αυτό το οποίο άξια παίρνω. Κανέναν, σε κανέναν, φιλάρετε. Και πραγματικά δεν νομίζω να φτάνει κανείς σε τέτοια σημεία. Δηλαδή μετά ξεπερνάει κάθε όριο και αυτό να ξέρεις γυρίζει πάντα επάνω σε αυτό που το κάνει. Φιλιά! Γεια σου φιλάρετε! Πώς λέγαμε, το χαράμι βγαίνει σαλάμι. Υπάρχει αυτό φίλε. Ήσουν τι, ήσουν vegetarian. Εγώ παιδιά δεν μπορώ να το πω αυτό, λέει γιατί νηστεύω. Καλημέρα σας! Ναι! Έλα καλημέρα! Άρα στο παιδί ρε! Εγώ είμαι! Γεια σου Καραγιάν! Ρε εσύ, μπαγάζα! Πες με ρε φίλε, πώς το κατάφερες πανά, θεμάσαι ρε φίλε. Ο φιλάρετος, να είσαι καλά αγαπητέ φιλάρετε. Ρε εσύ, άραξε τον τόνο της φωνής του ρε φίλε στην αρχή που το λες. Γεια σου φιλάρετε, καλώς και λέει και αυτός. Γεια σου Κώστα, του φύγε. Έφυγε, δύο τόνους πάνω. Φίλε. Δύο τόνους πάνω ρε φίλε. Είναι φίλε ο πιο πράος, ο δε φεύγω ημιτόνιο. Έχω ακούσει το φιλάρετο να βγάζει τρέλα για το γαβρό, για το μελισανίδι, για την κλοπή και να είναι φίλε σε αυτό το τέμπο, δεν αλλάζει. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι σάπιοι και παράδεκτοι, ντροπή τους. Γεια σου και εσένα Κωστή λέει, έτσι ρε φιλάρετε, σε που να πάρουμε και το πρωτάθλημα κουφάλες. Δου που μου τώρα δεν πέφτει με τίποτα. Ζούμου σου σε όλα τα παουξάκια, σε όλο τον κόσμο, έτσι. Υγεία να έχουμε. Γεια σου Καραγιάν. Βάλε και κανένα, τι να βάλεις ρε φίλε. Τι να βάλω, έχω έτοιμο, βάλε. Άκου λίγο. Επειδή σήμερα έχουμε γενέθλια. Έτσι. Βάζουμε γιορτινά των γενεθλίων. Έτσι. Γεια σου Καραγιάν, φιλιά! Σε όλα τα παιδιά που είναι πάνω στο τιμόνι, σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους ταξιτζίδες. Δεν ξεχνάτε σε καμία περίπτωση Δημητριάδης Construction 323-003 τα πάντα για διακόσμηση, τα πάντα για ανακαίνιση, τα πάντα για τεχνικά προβλήματα στο σπίτι 323-003. Θα σας υπενθυμίσω ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανταμώσουμε και στο Regency Casino Θεσσαλονικής, διότι τον ημιτελικό με την Τρίπολη θα τον δούμε αντάμα εκεί, Μεγάλη Πέμπτη, στις
4, όχι την επόμενη εβδομάδα, την μεθ επόμενη, έτσι, απλά το αναφέρω. Στις 4 το απόγευμα θα είναι, μεγάλη Πέμπτη. Θα πάμε να δούμε το μάτς γιγαντοθόνη, θα δώσουμε και διπλές προσκλήσεις, θα δώσω και εισιτήρια με τον Λεβαδιακό από τη Δευτέρα και θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους τους φίλους που μας θυμήθηκαν τις τελευταίες μέρες. Να'ναι καλά, να'ναι καλά όλοι. Οι κληρώσεις γίνονται κρυστάλλινα. Κρυστάλλινα. Εγώ πήγα και είδα τα δύο τελευταία μάτς, όχι με τα εισιτήρια που κλήρωνα, ούτε με τη δημοσιογραφική. Πήγα με διαρκείας άλλου και κάθισα μαζί με τον Μανολόπουλο. Πήγα με το διαρκείας του Τσίκου που είναι στο Ανόβερο. Έτσι, αυτό να ξέρετε μόνο. Δηλαδή, ούτε στον εαυτό μου δεν κλήρωσα. Να το έχετε υπόψη σας δηλαδή. Λέω τώρα, λέω. Μπορούμε να μπούμε μετά με αυτό που σου είπα. Ε, τώρα θα πάμε σε διάλειμμα. Θέλω να σας υπενθυμίσω, ηλεκτρονέτ, Μπαμπουκίδης Νικολαίδης, εξαιρετικά πράγματα. Και όσοι πήγατε τις τελευταίες μέρες, πραγματικά είδατε ότι το εννοούμε αυτό που λέμε. Νούμερο ένα κατάστημα για ηλεκτρικά είδη, από το πιο μικρό gadget, από κινητάκι, από ταμπλετάκι, από MP3 player, μέχρι γιγαντοοθόνες, 55 τηλεοράσεις, μέχρι εκπληκτικές κουζίνες, ψυγεία, πλυντήρια, οτιδήποτε για το σπίτι σας. Φτιάξε τον οικοκυριό σας εκεί, μπαίνετε, λέτε, ο τρελός, ο 810, είπε ότι είσαι το κορυφαίο κατάστημα. Κόψε μου! Και σαν ένα εκπληκτικό εξάρι, σαν ένας γεννημένος αμυντικό χαφ, ο Μάκης Μπαμπουκίδης κόβει τα πάντα, φίλε! Τα πάντα! Είναι ο Ρεδόνδο που κόβει! Τα πάντα, φίλε! Είναι ο Ολιβέιρα! Κοτσίδα! Εδώ θα πας, έτσι, δεν είναι, μας, εδώ θα μείνει. Πού θα πας, ρε, ποια πόρτο τώρα! Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έχουμε κι εμείς Πόρτο Παλάς. Ε, δεν έχουμε! Πόρτο Καράς! Ορίστε! Δεν κατάλαβα δηλαδή τι! Και Πόρτο και Καράς! Δηλαδή και το μέρος σου και Βασίλη! Καλησπέρα και καλή βραδιά! Και εσύ θα πας τώρα στην Πόρτο! Α, μπορείτε, πήγαμε στην Πόρτο 2004. Μια γέφυρα, δύο παλιά κτίρια, μια καντίνα πεταμένη και ένας βρώμικος ποταμός. Μα πας ρε! Πού θα πας, βρε! Πού θα πας! Μπύρι-μπύρι, Αντρέ, φιλέ! Μάστορας μεγάλος τον μπύρι-μπύρι. Μαθαίνω. Μαθαίνω, αλλά δεν μπορώ να πω. Μαθαίνω, όπως επίσης μαθαίνω πώς θα είναι το πούλμαν. Αλλά δεσμεύομαι άμα πω ότι δεν μαθαίνω. Απλά θα υπάρχει μια ελευθεριότητα, θέλω να σας πω. Διάφορα πράγματα σχεδιάζονται. Διάφορα πράγματα θα γίνουν. Και δεν θα είναι μια μέρα ή μια βραδιά, να ξέρετε. Να ξέρετε αυτό. Διάλειμμα, δεν ξεχνάτε, Αιγαίων Ψαραγορά, καταπληκτικά φρεσκότατα και νηστίσιμα αυτό το διάστημα. Και χταποδάκια και σουπιές και καλαμαράκια και μύδια και τα πάντα ανιστεύετε. Και στα δύο καταστήματα και στο Ρεόκαστρο. 69-56-66 ανεβαίνοντας για το Κοταξοπούλιο γυμναστήριο. Αριστερά όπως ανεβαίνετε για το Ρεόκαστρο. Και στο διοικητήριο απέναντι εκεί στην Αγίου Δημητρίου. Και θα μας θυμηθείτε. Αμαλάχοι, σας τα τηγανίζουν, σας τα ψήνουν κιόλας μια πολύ μικρή επιβάρυνση. Έρχονται στο σπίτι πεντανόστιμα. Όσο για γλυκά, όσο για τσουρέκια μπασκαλινά. Ε! Που μας τα έκανε τσουρέκια να πούμε ο Βασιλιάδης, ο κάθε Βασιλιάδης και η κάθε ΕΠΟ και η κάθε ΚΕΔ και η κάθε Super League. Τα καλύτερα, τα κορυφαία τσουρέκια αλλά και σοκολατένια αυγά 3D με όλους τους ήρωες και πριγκίπισες και νεράιδες και αυτά και αυτοκινητάκια και σούπερ ήρωες, τα πάντα όλα. Εκεί, στον Νικολάηδη και στα δύο καταστήματα στην Καρολή και Δημητρίου. Επιστρέφουμε! Έτσι, μου έχουν στείλει Πέπα το γουρουνάκι που λένε, κάτσε να το βάλω, θα ακουστεί έτσι, αν το βάλω στο μικρόφωνο να μην χάνουμε χρόνο. Περίμενε φίλε, δηλαδή, κλαίω, περίμενε. Κλείσε λίγο το χαλί, περίμενε. Και έρχεται φίλε ένα παιδάκι που έχει το τύμπανο. Δεν υπάρχει. Φίλε. Το ξανά. Επανάληψη. Μου αρέσει να τραγουδάω. Και εμένα μου αρέσει. Θυμάστε όλοι σας τα λόγια. Ναι, η Πέπα είναι που έρχεται με το τύμπανο. Έλα ρε Τέπα, έλα ρε Πέπα, έλα ρε Πέπα. Ε, δεν πέφτει με τίποτα να ξέρετε. Ζου μου σου λέμε. Είδες λέει, το είδα παιδιά, το διάβασα. 25 φτάνουμε στις 2.30 κανόνες σε προσκλήσεις, θα δούμε και εμείς μαζί σας τον αγώνα. Παιδιά, θα τα δούμε όλα αυτά, θα τα συζητήσουμε όταν έρθει η ώρα. Τι και πώς,
που και πότε γίνεται σφαγή. Σφαγή. Να πω, Χαλβάς Λουκάς, κορυφαίος Χαλβάς, με τη γεύση από την Κωνσταντινούπολη, φερμένοι οι παππούδες αναλύωτοι. Μπείτε στο lukas.gr και ενημερωθείτε σε καταπληκτικές γεύσεις και εξάγει σε όλο τον κόσμο. Πεντανόστιμος Χαλβάς Λουκάς. Και φυσικά, λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι, όποιος πήγε με τα πήγε, η πιο νόστιμη παντσέτα, το πιο ζουμερό, το πιο πεντανόστιμο σουτζουκάκι στην πόλη, η πιο ωραίες μπριζόλες, τα πιο ωραία παϊδάκια εκεί. Και γλυκάρες, χειροποίητες. Πάμε, πάμε στις γραμμές. 2310-287-888. Καλημέρα σας. Ναι. Εγώ είμαι. Καλώς το παιδί. Καρεστά περμητίδο λεβαντάρσκε στο πλικατόριο. Που σημαίνει. Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Και τι λέμε εμείς. Ζου μου σου λέμε. Και κάθε πίκρα καίμε. Μόνο. Τελείωσε. Σένα περιμένω. Εμένα. Και τι άλλο. Φάλα νεκροθάπτη. Έφτασε η ώρα σου. Έφτασε η ώρα σου. Λοιπόν, για να μην ξεχνάω. Τα χαιρετίσματά μου στο πατριωτάκι μου. Τα πατριωτάκια μου. Τη Χρύσα. Από τη Δράμα. Τη Σοφία την Ξανθοπούλα την Κολώνα. Σε Μοδοσίας. Άμα την ξεκινήσεις. Ανά και το Γιάννη. Τα κάποια δεν ξεχάσεις. Πρόσεξε, δεν τα έχω γραμμένα στα κουτούρτα, λέω, γι' αυτό πρόσεξε, μη με διακόψεις και τα ξεχάσω. Όλα τα ζουμουσάκια. Μου τα είπε, μου είπε, μου... να μην με ξεχάσεις, μου είπε ο Κιάκαλος. Άστα, άστα, άστα. Αμα, λίγο, λίγο ήθελες, εδώ το είχες, εδώ το... Το σκέφτηκα. Ρεσί, καλά ρε, και το φιλάρετο. Καλά σε είπε ο Άλτο Παλικά. Και το φιλάρετο τον άκουγα τόσα χρόνια. Δειλά έβγαινε. Και τι πάνω θα πει. Και φυρσό θα πάρει. Έδειχνε ότι είναι ΠΑΟΚ. Αλλά ήταν ένας ευγενικότατος κύριος. Τον έχεις ξεσαλώσει τον άνθρωπο ρε. Έτσι τον ρε τρέλα ρε τρέλα ζουμπούσου ρε. Ρε τον κύριο φιλάρετο τον έχεις κάνει άνω κάτω τα μυαλά ρε. Κάτι φρόνημα ρε. Δεν μας πέφτει με τίποτα έτσι, ρε Βασιλιάδη. Ήρθες και στην έκθεση δεν τρέπεσαι ρε στη Θεσσαλονίκη ρε. Ξέρεις γιατί τρέπεσαι, έχονται ρε. Στην έκθεση. Επειδή έχουν εκτεθεί γι' αυτό. Άσε τώρα θα την πατούσα παρά λίγο κάτι θα έλεγα και θα μου τρέπεσαι. Όχι τίποτα. Λοιπόν, δεν... Εγώ τέτοιο σκοπό μαζί σου εσύ φίλε μου. Αναρωτιέμαι από πού... Πώς θα το πω. Πώς θα πάρω το πρωτάθλημα. Το ποιος θα μου δώσει. Όχι. Το κύπελλο. Το πρωτάθλημα, ποιος θα στο κύπελλο. Κάτσε φρόνημα ρε, άντε κάτσε φρόνημα ρε. Δεν μπορούμε να εκφραστούμε. Έλα, με τις δικλείδες σου. Πρόσεξε, πες όσες φορές θες. Έχεις το λόγο μου ότι δεν θα πω ένα μηδέν. Πάμε, αλήθεια. Αναρωτιέμαι ναι. Ποιος θα με δώσει το πρωτάθλημα. Έτσι. Αναρωτιέμαι ποιος θα μου το δώσει. Βγάτω. Από αυτούς τους λιγιάρες. Πες τη λέξη, πες τη να την ευχαριστηθείς. Βγάτω από μέσα σου. Έτσι. Ποιος, μωρό μου, ποιος. Έχουμε και το πόρτο χέλι, πες τον Ολιβέρα, ε. Και βάλει και το τραγούδι που λέει «Γη και τα κορμί σαν χέλι». Για τον Ολιβέρα. Γεια σου, Παυλάρα! Έχουμε και το πόρτο χέλι. Ζου μου σου λέμε. Να ξέρεις, δεν το είπα, αλλά 4-0 πρέπει να γυρίσει τον επαναληπτικό. Δεν κατάλαβες καλά. Κάτι φρόνημα. Γεια σου, Παύλο! Γεια σου, Συντριβανίσια, φιλιά! Πάμε παρακάτω. Ναι. Καλημέρα Κωστή. Καλώς στο στράτο. Λοιπόν, έχω να προτείνω εγώ τρεις υποψήφιους για το συμβούλιο της Super League και την Προεδρία. Για το ποιος θα αναλάβει το πόστο. Ναι. Ο Μπαταγιάννης που δεν άντεξε ας πούμε και δεν μπορούσε να... Ναι. Ναι, παρετήθηκε, δεν μπορούσε να κάνει. Ο ένας είναι ναι. ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Ναι. Ο δεύτερος είναι ο κύριος Καραπαπάς. Ου, ναι. Και ο τρίτος είναι ο Τάχης Τσουκαλάς. Μπαρμπασάβα δεν βάζεις μέσα. Όχι. Γιατί. Είναι επίτιμος πλέον, δεν χρειάζεται. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να μου πεις ναι. ποιος θα κάνει το χειρότερο μουτσούνι όταν θα δίνει το πρωτάθλημα στο Βιρίνια να το σηκώσει την επόμενη Κυριακή. Θεωρώ, από αυτούς τους τρεις. Από αυτούς που είπες, ναι. Βαγγέλης 100%. Και εγώ, φίλε, 100%. Προς τα εκεί τίνω. 100% δεν είναι, επειδή, ξέρεις τι, αυτός πληρώνει, οι άλλοι δεν πληρώνουν. Έτσι. Αυτός που πληρώνει... Πάντα κάνει μουτσούνες. Το πληρώνει είναι σχετικό έτσι. Γιατί... Δεν είπα τι πληρώνει, είπα πληρώνει. 43,5 εκατομμύρια ευρώ η τράπεζα στο Καραϊσκάκι, φίλε. Τι πληρώνει, έτσι πληρώνω κι εγώ. Δεν είπα εγώ ότι πληρώνει, δεν είπα πού πληρώνει.
Και φυσικά δεν είπα και ποιον πληρώνει, γιατί ξέρω ποια θα είναι η απάντηση. Αλλά λέω όμως. Αυτό είναι ένα μηδέν. Αυτός πληρώνει. Ακριβώς. Οπότε καταλάβες τι λέτε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, αυτό με την Πέπα τον Γκουρουνάκη, φίλε, έχει βγει εδώ και κάνα χρόνο. Το ξέρω, το ξέρω. Απλά, φίλε, το είχα δει, παίζει 600 φορές στην ηχόμη. Κλαίω, κλαίω. Τι γίνεται, εκεί που λένε τα συνθήματα και έχουν πιάσει ακριβώς τον τόνο και το ρυθμό. Και μπαίνει το Γκουρουνάκη με το τύμπανο. Μπαίνει, φίλε, η Πέπα με το τύμπανο κανονικά. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, σε δεσμεύω. Ναι. Ξαναλέω. Στον αέρα, με έκαψε την άλλη φορά. Μην τα λες στον αέρα. Είπαμε ένα εισιτήριο, εντάξει. Με έχουν μπίπει πόλη να πούμε. Α, και σε αυτό δίνεις σε μένα γιατί. Εγώ, προσοχή όμως. Εγώ το λοιπόν ζήτα... σου λέω στον αέρα ότι δεν θα έχει εισιτήριο. Το λέω στον αέρα. Okay. Εντάξει. Καλά. Χαίρομαι που συνεννοούμαστε. Ναι, κατάλαβα. Γεια. Κατάλαβα, κατάλαβα. Γιατί δεν κατάλαβα. Έγινε, χαιρετώ. Άντε, γεια σας, Στράτε. Καλημέρα σας. Γεια σας. Γεια σας. Κωστή. Ναι. Α, καλημέρα. Καλώς το κορίτσι. Ελένη. Ναι, εγώ. Το όνομα σου φωνάζω και με πονώ στενάζω. Εσένα, γλυκιά μου, Ελένη, φωνάζω. Ελένη, 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 Ελένη. Αχ, Κωστή, αγαπημένε, με τη θετική σου ενέργεια και τα δύσκολα και σε όλα, ρε παιδί μου, είσαι εκεί, ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚΑΡΑ, μπράβο, όχι μόνο στις χαρές και στα δύσκολα που περάσαμε. Άλλοι ΠΑΟΚ ήτανε, αλλά παίρνα στα τηλέφωνα, όχι φταίει ο παίχτης εκείνος, όχι φταίει ο προπονητής, όχι φταίει αυτός, όχι, τι δεν ακούγαμε, ναι. Το πιο δύσκολο είναι, όχι στη χαρά, στη χαρά, α, βλέπεις πώς πάει τώρα. Έχουμε τρέλα, έχουμε... Τώρα εντάξει, τώρα. Ούτε στην κακή στιγμή. Το πιο δύσκολο είναι στον πόνο, στην οργή, για εκεί. Την κλοπή που θέλω ο ίδιος να εκεί. Κατεβάσω ό,τι έχω και δεν έχω, να πάω φυλακή σε 5 λεπτά να βάλω τη ριγέ την ασπρόμαυρη, αλλά με την άλλη τη ρίγα. Λοιπόν, εκεί είναι το πιο δύσκολο. Και ποιο, να διαχειριστείς και των αλωνών τη στεναχώρια, την οργή... Την τρέλα που νιώθεις ότι ήρθαν μέσα στο σπίτι μου και με κλέψανε. Πώς καλά, αυτό το πράγμα. Ναι, άστο, δεν τις ξεχνάμε. Άστο. Λοιπόν. Αυτές οι μέρες μας έκαναν πολύ πιο ΠΑΟΚ, πολύ πιο δυνατούς. Αυτό ήταν μια ζωή. Μας φυριλάτησαν. Έτσι. Ναι, αυτό. Λοιπόν, όλοι οι αντιπαοκτσίδες, Αριανοί και Ηρακλειδίδες, θα το πιούμε, λέει, και αυτό το πικρό ποτήρι. Θα το πιούμε. Ναι. Να το πιείτε. Βεβαίως. Μέχρι τον πάτο. Ναι. Όχι ποτήρι, κουβά. Ναι, και ήμουνα σε ένα ταξί και άκουγε ένα δημοσιογράφο ΠΑΟΚ. Ναι. Και λέει, εγώ δεν είμαι ΠΑΟΚ. Λέει, είμαι Ηρακλής, αλλά ακούω, ας πούμε, να περνάει μπράβο, η ώρα. Μπράβο, το Ηρακλάκι το αγνό. Ναι, αλλά τι είπε μετά. Τι. Λέω, κρίμας, λέω, και για τον Ηρακλή που έχει φτάσει σε αυτή τη θέση. Ο Ιβάν φταίει. Α, βεβαίως. Ο Ιβάν φταίει. Παίρνουμε πίσω το Ηρακλάκι. Α, μπράβο, γι' αυτό σου λέω, μην βιάζεσαι. Λέω, γιατί λέω, φταίει ο Ιβάν, ας πούμε. Να λέει, όπως λέει ο Ολυμπιακός τελείωσε τον εθνικό στο Καρασκάκι, έτσι λέει και σχέση, ο Ιβάν θέλει να τελειώσει τον Ηρακλή, να τον πάει, λέει, στο τέλμα εκεί που θα πάει, για να πάρει, λέει, το Καφτατζόγλιο και να παίζει μόνο, τι να σου πω, τρελά πράγματα. Καταρχήν το Καφτατζόγλιο δεν είναι του Ηρακλή. Τρελά πράγματα. Πρώτον, είναι εθνικό στάδιο. Δεύτερον, κανένας δεν είπε στον Ηρακλή να φύγει. Τρίτον, θα δώσει 1,5 ο δικόνεμας για να τους το κάνει στο λίδι. Ο Ηρακλής, ας δώσει τα 3 χιλιάρικα στο Λουκίνα, ο πρόεδρος του, και τι παιχνίδι παίζει, και ας δουν τα δικά τους θέματα και ας μην ασχολούνται με τον ΠΑΟΚ. Λέω εγώ θέλω να σου πω πόσο, ναι, εντάξει, okay. Πόσο αντιπαοξίδες έχουν γίνει και οι αντιπαοξίδες και όλοι τους, ρε παιδί μου, μέσα στην πόλη μας. Περιμέναμε αγώνα με αγώνα. Όχι όλοι, όχι όλοι. Τέλος πάντων, τώρα... Έχω και Ηρακλειδείς φίλους. Που και αναγνωρίζουν και είναι και εντάξει άτομα και σωστοί. Δεν εμένα να φανταστείς. Να γενικεύω. Ναι. Εμένα ο μπαμπάς μου ήταν πολύ Ηρακλής. Ήταν συνέχεια στο Καφτατζόγλιο, αυτό εκείνο. Άλλο που έγινε ΠΑΟΚτσου, τέλος πάντων. Δεν είναι πάντοτε ότι ακολουθούμε. Από κάθε βγαίνει ρόδι. Γεια σου, Ελενίτσα μου. Ξέρεις να σου πω και αυτό. Ναι. Ο γαμπρός εκεί στο κάδι. Παίρνει το μικρό τώρα που έχουν ένα μωράκι. Το σηκώνει. Πάω κάρα, αυτό το φωνάζει. Δεν εσύ του λέει, τώρα στο μωρό. Εγώ, λέει, 34 χρόνια περίμενα για να πάρει πρωτάθλημα. Και εσύ μπαμπαμ, με τη μία. Τώρα που γεννήθηκες, λέει, θα πάρει. Τι το είδες, λέει το παιδί. Είδες. Μωρό τώρα. Γεια σου, Ελενίτσα μου. Φιλιά. Πολλά, φιλιά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Μην αφήνετε τον καθένα, σας το λέω. Είναι συμβουλή, παράκληση.
μην αφήνετε τον καθένα να σας χαλάει το κέφι. Ειδικά με μπαρούφες, ειδικά με μυθολογία, να πούμε, με ψέματα, με οτιδήποτε. Μην αφήνετε. Πάρα πολύ, σας το λέω έτσι πολύ απλά. Είναι και είναι πολύ εύκολο να μην τους αφήσετε. Πριν πάω στην επόμενη γραμμή, θέλω να στείλω ένα μήνυμα στη γογό, όχι στη δικιά μου, σε μια άλλη γογό, να το προσέχεις το παοκτσάκι δίπλα σου, γογό. Αυτό το υπέροχο αγόρι που έχεις, το ψηλό, ξέρεις. Αυτός που είναι κοντά στη σιρούλα μου, κοντά. Να το προσέχεις, λέω εγώ τώρα, επειδή είναι άξιο παλικάρι, έντιμο, παλίκαρος, το ξέρω πάρα πολύ καλά. Γιατί δίπλα-δίπλα ήταν τα κρεβάτια μας στη Θήβα, στο στρατόπεδο. Έτσι, αυτά έχω να πω στη γογό. Ναι, καλημέρα! Γεια σας! Καλημέρα! Καλώς! Είσαι η σειρά μου! Βεβαίως! Βεβαίως! Εσύ είστε, κυρία μου! Εσείς. Καλημέρα, Παλαβιάρη! Έλα! Παλαβπάοκ! Σωστά! Καλώς την Ελίζα! Εσύ είσαι, Ελίζα! Ελίζα, εσύ είσαι! Εγώ! Καλώς! Τώρα παίρνω και όχι τελευταία. Τι υπομονή χρειάζεται για να... Για να μιλήσει. Εντάξει. Φτύστε μας να μην μας ματιάσετε. Ήμουνα στο Ρεντζίκι και έφτασα στη Βούλγαρη. Πέντε λεπτά. Είδες τι δρόμους έχουμε. Πέντε λεπτάκια. Δόξα τω Θεώ. Για πες. Τι να πω. Κοίταξε. Ήθελα να κάνω το αντίστοιχο που τέλος πάντων έκανε ο άντρας μου για τα δικά μου γενέθλια. Αλλά πήρε μόνος του τηλέφωνο, ξεμπροστιάστηκε. Αυτοδόθηκε. Αυτοδόθηκε στεγνά μόνος του, έτσι. Γεια σας, εγώ γενέθλια. Οπότε ξέρεις, άντε να του πω στον αέρα χρόνια πολλά, γιατί έτσι όπως καταντήσαμε δεν προλαβαίνουμε ούτε να μιλήσουμε. Καλημέρα το πρωί με τα παιδιά. Με τα αυτοκόλλητα πάνω στο ψυγείο. Έχω πει πολλές φορές και στο δικό μου σπίτι. Πώς είναι οι παλαιστές που ένας κάθε στα σκοινιά χτυπάει το χέρι, βγαίνει ένας και μπαίνει άλλος, στην πόρτα πολλές φορές αυτό. Έτσι, τι να κάνουμε. Είναι έτσι εποχές. Αγώνας δρόμου. Κι άμα εργάζεται και η μάνα. Να του πω χρόνια πολλά. Ελπίζω να ακούει τώρα και να μην έχει πιάσει την Πάρλα στο τηλέφωνο. Θα ακούσει την εκπομπή σε επανάληψη στο zoomusu.gr που μπαίνετε και ακούτε τις εκπομπές όλες. Ναι, γιατί δεν μένουν μόνο τα γραπτά, μένουν και τα υπογραφημένα. Είπαμε scripta manent, verba volant, αλλά είδες όμως που για τα verba ανακαλύφθηκε το ίντερνετ και ηχογραφούνται αυτά που λέμε. Παλιό τριτοδεσμή. Αχ, αυτή η τρίτη δέσμη, τι παπαγαλία, έχει καεί μια φλάντζα. Δεν τα αποτάσσομαι, είναι αυτά που μάθαμε, δεν μόνιμη, αποτάσσονται. Μόνιμη. Θυμάμαι ακόμα 200 ανώμαλα ρήματα απ' έξω. Χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά, άντρα της Ελίζας! Χρόνια πολλά λοιπόν στον Πανίκο, να τον χαιρόμαστε, τον αγαπάμε πολύ. Περαστικά και γρήγορα να ξεμπερδέψουμε τα θέματα με τα γόνατα. Εντάξει, περαστικά και καλά μυαλά βέβαια. Έτσι. Έτσι. Γιατί, να, άμα νομίζουμε ότι είμαστε παλικαράκια, τέτοια παθαίνουμε. Έτσι μετά από κάποια ηλικία. Στο 5x5 δεν είναι έτσι απλά τα πραγματάκια. Στο 5x5. Φιλιά πολλά, λοιπόν, να το χαίρεσαι. Να είστε πάντα αγαπημένοι, ζούμε σου. Να χαιρόμαστε τα πάντα που ζούμε φέτος. Ακριβώς, όλα. Ζήστε τα, αυτό που λέω συνέχεια. Τα ζούμε μαζί με τα παιδιά μας. Έχει πολύ μεγάλο χαβαλέ. Όπως το έζησα εγώ στην παιδική μου ηλικία με τον παπά μου, ασχέτως αν δεν ήμασταν στην ίδια κατάσταση. Αλλά για παράδειγμα, εγώ έζησα τον αγώνα με την Μπάγκερ με τα πέναλτι και αυτά και το στασιμίωνα σε ένα τετράδιο. Εντάξει, οκ. Δεν ξεχνιούνται. Οπότε ό,τι ζήσαμε εμείς θα ζήσουν και τα παιδιά μας. Φιλιά πολλά! Φιλιά! Να είστε πάντα αγαπημένοι. Γεια σου, Λίζα μου. Γεια. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Εγώ είμαι. Εσείς. Κούτε μου, Άγεν, ως Μίνσεν. Έλα, ρε Κωνσταντίνε. Καλησπέρα, την καλή βραδιά από το Μόναχο. Φίλε, σηκώνεσαι το πρωί για δουλειά, είσαι τόσο χάλια, δεν έχεις όρεξη, νιώθεις κουρασμένος και ακούς έναν τρελό το πρωί να λέει ζουμουρ ζουμ, το μουσού δεν ξέρω τι λέει. Αγόρι μου, αυτός φίλε, είναι ο σκοπός μου, ο προορισμός μας, αυτός είναι της εκπομπής, φίλε. Αλήθεια σου λέω, ειλικρινά, δηλαδή είναι κάτι άλλο αυτό που βγάζεις. Ανασταίνεις, φίλε κόσμο. Σε ευχαριστώ πολύ για τα λόγια σου. Αυτό είναι το πιο ωραίο παράσημο, φίλε. Είναι το δεύτερο πιο ωραίο πράγμα που μου λένε. Δεν έχω όρεξη στη δουλειά, είμαι χάλια, είμαι ψυχολογικά πεσμένος και μόλις αρχίζει εκπομπή σου, ρε φίλε, αλλάζω τα πάντα. Αγόρι μου, τώρα βγει, να είσαι γερός, ευχαριστούμε φίλε για τα λόγια σου. Μια αντίστροφη μέτρηση στα γρήγορα, θα ρωτάς και θα πατάω. Έτοιμος αγόρι μου, έτοιμος. Θέλω να μου πεις 5 ποδοσφαιριστές που το όνομά τους ξεκινάει από Α. Πάμε. Πασχαλάκης, Βιερίνια, Μάτος, Κρέσπο. Έτσι, ναι, είναι ακόμα. Ναι, και έναν. Και τελευταίο. Ακπομ. Ακπομ, πάρα πολύ ωραία.
Πέντε παίκτες από Α. Άπαντες πρωταθλητές. Κέρδισες φανελάκι σου μουσού. Γι' αυτό το είπα. Εμείς φτιάχνουμε τους κανόνες. Έχω μία κούτα για σας του εξωτερικού. Δεν ξέρω αν θα φτάσει μία κούτα. Λέω. Στέλνεις κάποιον δικόνε σου. Σκέφτεσαι ναι, κάποιον. Στέλνεις κάποιον δικόνε σου ή όταν έρθεις εσύ για μία μπλούζα ζου μουσού. Πανελάκι, το πρωί δεν μπορώ να δεν ακούσω τσαρό. Εντάξει, Μόναχο, σε χαιρετώ. Φιλιά πολλά, φιλιά πολλά. Φιλιά, φιλιά. Καλημέρα σας, νέοι. Ου, γεια σας. Ναι, ναι. Κώστα. Μάγε. Κλείσε το ραδιόφωνο γιατί μικροφωνίζεις και κάνεις έκο. Και διάφορα άλλα βενζινάδικα. Κώστα. Ναι. Αυτή η χωριά της από Σεγοστάρη τα είχε πρώτη με μένα. Ναι, αλλά θες... Θες το είπες και σε άλλον Κωστή αυτό. Όχι. Κοίταξε. Εδώ, κοίταμε στα μάτια. Το είπες σε άλλον Κωστή αυτό ή δεν το είπες χθες. Είναι νωρίς ακόμη. Σε άλλο ραδιόφωνο και σε άλλη ώρα. Το είπες ή δεν το είπες. Εγώ επιλέγω, δεν το είπα. Πρόσεξε, πρόσεξε καλά. Κοίταξε. Έχω αυτιά παντού. Μη με απειλείς γιατί θα σε παντρέψει με τη... Το είπες. Το είπες. Πες ότι το είπες, το είπες! Όχι, δεν το είπα. Το είπες. Είναι νωρίς ακόμη. Άσε με που σου λέω, το είπες! Σε παρακαλώ, άσε να κάνουμε λίγο χιούμα, να γελάσουμε. Με παρακαλάς, πάμε. Έλα. Πάντως το είπες, να ξέρεις. Ναι, δεν θυμάμαι. Το είπα αυτό. Α, μπορεί να το είπα, δεν ξέρω. Α, το είπα αλλιώς. Σιγά σιγά. Έτσι το είπες. Τι έγινε, Κωστή, σε γουστάρι, χωριά, είπες στον Κωστή. Κοίταξε, είσαι έξυπνος και το ξέρεις αυτό. Είναι νωρίς ακόμη να σας αγαπήσω όλους το ίδιο όσο αγαπώ τους φανατικούς εχθρούς μου. Σας λείπουν εσάς τα καλά παιδιά, κάτι στοιχεία, το μίσος, κακεντρέχεια, τα σάλια μάλια, η ζήλια, να πεθάνω στην ψάθα και όχι στο θερμοκήπιο. Και εγώ, γι' αυτό που ζω, εσείς δεν μπορείτε να το ζήσετε. Ζω ένα μαρτύριο. Έχω... Να κάνω κάτι ερωτήσεις έτσι, αν μου επιτρέπεις. Τις ακούω. Θες να απαντάω κιόλας, να απαντάω. Ναι. Πάμε, πάμε. Θες να βάλω αντίστροφη μέτρηση στον εαυτό μου. Αντίστροφη μέτρηση. Είμαι έτοιμος, μάγε. Πάμε, ρώτα με. Τι θα πει κακός άνθρωπος. Τι θα πει... Ένα-ένα, δεν θα απαντάω. Τι θα πει να έχουμε 300 βουλευτές, 500 χίλιους βουλευτές, 10, 15. Γιατί υπάρχουν πλούσιοι και φτωχοί άνθρωποι. Πλούσιοι. Γιατί υπάρχουν άνδρες και γυναίκες. Σε παρακαλώ. Σας δοκιμάζω μερικές φορές γιατί έτσι... Τι είμαστε, φασολάδα που τη βράζεις και λες να δοκιμάσω λίγο. Ναι. Εγώ δεν έχω τυχεία, αλλά να ξέρεις ότι είμαι ο μεγαλύτερος δάσκαλός σας. Και είναι ο κουσούρι μου που σας αγαπώ. Αγόρι. Έπρεπε να είμαι φωνιά, αλλά τέτοια καλή καρδιά. Λιχνίες, δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Γεια σου μάγε! Γεια! Και να προσέχεις που λες το Κωστάκι σε γουστάρι χωριάτισα, έτσι. Αφού δεν είχα εγώ πει. Εκτός άμα κάνω λάθος. Έτσι, μπράβο. Γεια σου, μάγε! Έχω παντού αυτιά. Και όχι τίποτα αυτάκια σαν της Kate Moss. Σαν του Spock, του Bip του Spock. Πιάνεις δορυφορικά προγράμματα. Βλέπω κινέζικο Β' Εθνική Κίνας. Έχω αυτιά παντού. Τινγκ, τυπάει το μήνυμα. Έτσι. Λέω εγώ τώρα. Λέω εγώ. Κάντε τη βόλτα σας από τη Sport Expo. Στο περίπτερο 2, stand 10. Περιπτεράρα! Εκεί, το περίπτερο του Λίμπερο, να έρθετε, να ανταμώσουμε. Χθες τα είπαμε με κάποιους, θα τα πούμε και σήμερα. Όμορφα πράγματα, μην ξεχνάτε Αλφα Πλάμ και για ηλιακό, και για ηλιακό εκπληκτικό, με τρομερές αντοχές, με φοβερή ποιότητα, με συλλέκτη τιτανίου, με boiler inox τριπλής άλωσης, 65-17-18. Και βέβαια και για φυσικό αέριο, να σας περάσει το σπίτι σας, να είστε αρχοντόπουλα. Δεν ξεχνάτε, επίσης, Ελλάς Auto Service. 47-43-12, νούμερο 1 συνεργείο στην πόλη. Μάζεψε την Αφάνγκα Τε, μάζεψε την Dream Team από κάθε συνεργείο της πόλης, η οικογένεια Χατζόπουλου. Και εκεί, για φανοπείο, για βαφείο, για καλύμπρες, για τμήμα ελαστικών, για τμήμα υγραεριοκίνησης, τα πάντα όλα πίσω από το κέντρο υγείας Θέρμης. 47-43-12 και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Διάλειμμα! Έτσι περνάνε οι μέρες, έτσι περνάνε οι ώρες. Οι ρουφιάνες, με τίποτα δηλαδή όμως, ένα πράγμα. Δεν είναι. Σαν τη σκοπιά, όποιος έχει κάνει σκοπιά, έτσι, δεν περνούσε η ώρα με τίποτα.
κλαίμε, γιατί είναι παλιόμενη, είναι ενός έτους, αλλά κλαίμε με την Πέπα που κάνει τύμπανο και κερκίδα. Δεν υπάρχει. Δεν... Πες μας, ναι, και τι κάνεις άλλο. Διαβάζω το μήνυμα του Τριαντάφυλλου. Καλημέρα φίλε και χρόνια μας πολλά. Επειδή σίγουρα σε ακούει κάποιος από την ΠΑΕ τα πρωινά, κάνε μία νήξη στο να ζητηθεί από την Νόβα για μία και μοναδική φορά να δείξουν τον αγώνα με τη Λάρισα από το ΠΑΟΚ TV, κι ας είναι εκτός έδρας. Μία εξαίρεση, γιατί είναι ειδική περίπτωση. Έχουμε δει όλα τα μάτς ομάδας εντός έδρας από το ΠΑΟΚ TV με τιμή κανονικά. Μην αναγκαστούμε να ψάχνουμε πάλι τα παράνομα. Άνοιξε! Τριαντάφυλλε, δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Λέω. Δυστυχώς. Ωραίο το σκεπτικό σου, αλλά δεν... Κι εγώ αυτό. Διαβάζω ξανά το μήνυμα του Ιού Σαββίδη. 12 Τετάρτου σήμερα και η ΠΑΟΚΑΡΑ μας κλείνει 93 χρόνια ίδρυσης. Ο ΠΑΟΚ είναι κοινωνικό φαινόμενο, ένα επαναστατικό κίνημα, ένα σύλλογος της προσφυγιάς. Όλα αυτά τα χρόνια ζήσαμε μεγάλες στιγμές. Αυτό. Και όλα τα υπόλοιπα μην τα ξαναδιαβάζω και σας κουράζω. Χρόνια μας πολλά. Σήμερα είναι η μέρα. Η μαμά του λόχου, ο Εραστέχνης, λέει 12 Απριλίου. Ναι, και στις 20 θα γιορτάσουμε, ρε! Γιατί θα είναι παραμονή της τελευταίας αγωνιστικής με το Λεβαδιακό. Και έτσι γουστάρουμε και στις 20 και στις 30. Και κάθε μέρα είναι γιορτή. Και κάθε νύχτα θα είναι γιορτή από εδώ και πέρα. Γιατί δεν πέφτει με τίποτα. Γιατί περίμενα και ήρθε η ώρα. Νομοτελειακά αξίζω να πάρω αυτό το πρωτάθλημα. Το πήρα και πέρσι και μου το κλέψανε. Αλλά έγινα πιο δυνατός. Πάμε γραμμές, θα μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας! Ναι! Εσάς? Μήπως γνωρίζετε τι θα ακούγεται σε λίγες μέρες από τώρα σε όλο τον πλανήτη παντού, Κωστή? Για πες! Και την επόμενη εβδομάδα, και την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε πρωταθλητές, Έτσι αγόρι μου, έτσι. Λοιπόν, Κωστή, ανέβασα κάτι στον τοίχο πριν. Ναι. Θα το πω και στον αέρα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς τους ανθρώπους που πάνω στην κάψα τους, στη θλίψη τους, στον ξεριζωμό αυτό που ζήσαν, είχαν ένα πράγμα στο μυαλό τους. Να πάρουν από εκεί ό,τι μπορούσαν να περισσώσουν, έτσι, να φτιάξουν αυτή την ομάδα και να κάνουν τώρα, μετά από τόσα χρόνια, εκατομμύρια ανθρώπους πάνω στον πλανήτη, δεν ξέρω πώς είναι, που θα φωνάζουν παντού, στην Αυστραλία, στην Αμερική, στην Γερμανία, στην Ελλάδα, παντού. Είμαστε πρωταθλητές. Ευχαριστώ από μένα. Respect και μεγάλο σεβασμό σε αυτούς τους ανθρώπους. Τα πες όλα. Τα πες όλα. Το ανέβασα και στον τοίχο. Όποιος θέλει να το διαβάσει. Το είδα τώρα. Λοιπόν, έγινε Κωστή. Bye. Μαρία Βου, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Με το μήνυμά σου. Έτσι είναι. Απλά. Ναι, καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι κάνετε, είστε καλά? Ναι, χαρέ, δεν είμαστε καλά. Ναι. Για πες. Λοιπόν, πρώτα, έτη πολλά, αγάπη μου γλυκιά. Χρόνια σου πολλά, αγάπη μου γλυκιά. Δεν μπορείς να το περιορίσεις μόνο σε αυτό το αγάπη και τέτοιο. Εντάξει, τώρα είπαμε, κάνουμε μια μεγαταληξία. Ζωή μου ολόκληρη. Μπορείς να πεις χρόνια πολλά ζωή μου. Είναι η ζωή μας. Ούτως ή άλλως δεν υπάρχει μέρα, ώρα, στιγμή που δεν θα περάσει το μυαλό σου από εκεί, ας πούμε, από αυτό το κομμάτι. Οπότε είναι η ζωή σου. Έτσι. Ούτε η αγάπη, ούτε αυτά τίποτα, είναι... Όλο, ένα πράγμα. Η ζωή όλη. Ένα πράγμα. Και όπως γράφει ο Χαράλαμπος, Κωστή καλημέρα, για μας η χιλιακάδα σήμερα. Έτσι, όπως έλεγε ο Ρασβάν, for me, today it's summer. Sunshine. Ό,τι θέλει ο καθένας ό,τι έχει. Ό,τι θέλει ο καθένας. Έτσι, ναι, εμείς έτσι το κάνουμε. Γιατί στην Ζαλονίκη. Άλλοι μελιακάδα έχουν μπουρίνια και γκρίζους ουρανούς. Ναι. Τι να κάνουμε δηλαδή. Ναι, δεν μας πειράζει καθόλου εμάς. Να κάνουμε. Έχω νεότερα και είδα σε φωτογραφία αυτό το μεγάλο πουλί που λέγεται Χρυσταετός, νομίζω. Ναι. Και εκπαιδεύεται ήδη στη Δράμα. Κάτι κάναμε και εκεί. Ναι, Κωστή μου, κάτι κάνατε. Κάτι. Ας μην τα λέμε τώρα πάλι, δεν θέλω.
Όχι. Δεν θέλω. Κοίταξε να δεις. Ξέρω, ξέρουν οι ακροατές, οι πιστοί. Δεν διεκδικούμε τίποτα, ούτε καλαφρατάει. Τίποτα. Εμείς τίποτα. Απλά ο κόσμος, οι παλιοί ακροατές ξέρουν. Έφτασα στο όριο του γραφικού. Και δεν σταμάτησα μόνο στα λόγια. Στον αέρα έκανα και πράξεις. Πήγα εκεί που έπρεπε και έκανα αυτό που έπρεπε. Έχω τη συνείδησή μου πάρα πολύ ήσυχη. Να σε πω και κάτι άλλο που είναι πολύ βασικό. Ναι. Εκείνο που γράφει εκεί στη θύρα 4 από πίσω στο μαύρη την πινακίδα, το προσωνύμιο της ομάδας μας, δηλαδή όλο, το ολοκληρωμένο, είναι τόπος ραντεβού πλέον στη θύρα 4. Ακριβώς. Πού είσαι, στο όμιλος λέει ο άλλος. Έχω βρασευρώ. Πού είσαι, στο αθλητικός λέει ο άλλος. Και εκεί ένα πολύ μικρό λιθαράκι, να ξέρεις. Α, μπράβο. Καμιά φορά πρέπει να αναφέρονται ορισμένα πράγματα, εντάξει. Άσε ρε φίλε, δεν πειράζει. Άστε, εντάξει. Με αυτοί που ξέρουν, αυτοί είναι που και με ενδιαφέρουν κιόλας. Α, μπράβο, έτσι, σωστά. Αυτοί που με ενδιαφέρει να ξέρουν, ξέρουν. Είδα εισιτήριο του παιχνιδιού της Κυριακής, ναι. Που ήταν σε κατοχή, λέει, παοξίδων, στα χέρια παοξίδων εισιτήρια. Ναι. Ισχύει, ξέρεις κάτι τέτοιο? Όχι, όχι, δεν ισχύει, δεν το δέχομαι. Στο διαδίκτυο, δηλαδή στο ίντερνετ. Ναι. Του κάνανε ανάρτηση, ας πούμε. Εντάξει, οκ. Διαφωνώ. Κι εγώ. Δεν το δέχομαι. Ας, εσύ βγες και πες ότι... Ναι, εγώ λέω ναι, δεν είναι παοξίδες, λέω εγώ. Εντάξει, ακριβώς. Αυτό έχω να δεν πω. Είναι, αφού είπαμε ότι δεν θα πάει κανένας, δεν θα πάει κανένας. Ανακοίνωση παοξίδων Ελασσόνας. Ακούς? Την Κυριακή, ναι. 14 Τετάρτου θα στηθεί και κατ' οθόνη στην πλατεία Ελασσόνας για να παρακολουθήσουμε τον αγώνα Τυρί ΠΑΟΚ. Μετά το τέλος του αγώνα θα ακολουθήσει μηχανοκίνητη πορεία μέχρι το σημείο συνάντησης στο μνημείο των Τεμπών. Απόσταση Ελασσόνα Τέμπη 28 λεπτά. Καλεσμένος όλος ο λαός του ΠΑΟΚ. Ιστερόγραφο 1, ναι ρε ΠΑΟΚ. Ιστερόγραφο 2, κουμάντο κάνουμε εμείς αυτή την πόλη. Ελασσόνα είναι ασπρόμαυρη και το ξέρουν όλοι. Έλα ρε Ελασσόνα! Όπως είπε, είπε και ο φίλος μας ο Τσουκνίδας, ο αδερφός μας μάλλον, έτσι. Παντού υπάρχει ΠΑΟΚ. Παντού. Παντού. Παντού και πάντα. Παντού. Παντού. Λοιπόν, την αγάπη μου, ζούμου σου και το νου σας. Το νου σας. Το νου σας. Και αν γίνεται, σε ό,τι εκδήλωση κάνουμε, ναι. Δεν ξέρω αντιπαθητικούς να πηγαίνουν εκεί, ας πούμε. Παράδειγμα, με χάλασε αυτό που ζητούσε φανέλα του Μπάνε. Ποιος? Ο Βασιλιάδης. Σε παρακαλώ, αγόρι μου. Τι να πάνε ένα 16 χρονών μαμά, είπες. Πάνε παίξε με τίποτα άλλο. Φύγε από μπροστά μας. 16 χρονών μαμά, Ναι. Σε θερμοκοιτίδα τον είχαν, κουστί μου. Βρε, που και μετά πας, τον κάνανε και πήγε στις εκλογές. Τον πήρε το ΣΥΡΙΖΑ. Με αυτή τη φάτσα, βρε, θα βάλεις τη φανέλα του Μπάνε. Ναι. Πας παραδίπλα να κάνεις λίγο crossfit. Τέλος πάντων. Τράβε, έχει κάτι διαδρόμους παραδίπλα. Κάνε κανένα διάδρομο. Α, μπράβο, άντε. Άντε. Φιλιά. Μη μας ενοχλείς. Καλημέρα. Φιλιά, κλαίω με το μήνυμα. Μπάμπι Σκάρ έχει βάλει ροκανίδι κλαπ. Αφήσα. Είναι ο τύπος σαν τον Μπουγά, δεν είναι ο Μπουγάς. Ροκανίδι κλαπ. Σάββατο 25 Τετάρτου 19. Το απίθυμενο ήθος είναι ότι 25 Τετάρτου είναι Πέμπτη. Έτσι. Λοιπόν. Και έχει 25 Τετάρτου Σάββατο, Ροκανίδι Κλαπ, ο βαθιά ερωτικός Αλέξης Λουλουδάκης, είναι το όνομα του καλλιτέχνου, new single, φτάνω άγρυπνο στο Αμβούργο, ξεφορτώσου τον κακούργο. Απλά respect, χειροκροτάμε, θέλω ένα CD, θέλω αν βγάλει, πραγματικά αν υπάρχει κάποιος, το ανταλλάσσω με 5 μπλουζάκια ζουμουσού, με τρίμερο σερμές, το λουτράκι αριδέας, με γυαλιά από το Μανολόπουλο, με κρασιά αμπελόις, με τραπέζια στη Λαδόκολα, με τάμπλετ από την Ηλεκτρονέτ, ό,τι έχω σε χορηγούς, με ψαρούκλες από το Αιγαίο, ό,τι υπάρχει. Με τσουρέκια και γλυκά από τον Νικολαίδη, τα πάντα ρε παιδί μου, τα πάντα ό,τι υπάρχει. Φτάνω άγρυπνο στο Αμβούργο, ξεφορτώσου τον κακούργο. Πόσο ήθος, πού σταματάει το ήθος σου? Υπάρχει κάπου ένα τέλος, στερεύει το ήθος. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Κουκουβάγια, πάμε στον επόμενο. Ναι. Ναι, καλημέρα. Χαμήλωσε τελείως τη ραδιοφωνούμπα να μην μικροφωνίζεις. Νίζεις. Εγώ, για μένα λες. Για σένα. Δεν γίνεται τώρα, σε έχω από ανοιχτή αδράση γιατί οδηγάω. Δεν πειράζει. Έχουμε να τα πούμε αρκετό καιρό, Δεν σε ακούω, είσαι πολύ στο βάθος.
Περίμενε λίγο. Α, τώρα είσαι πολύ δυνατός. Τώρα μ' ακούς. Τελειότατα, φίλε. Τελειότατα. Α, ωραία. Έλα, για πες. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie geht's? Alles in Ordnung. Για πες. Τι να πω ρε, 22 γάμων ημέρα, έχουμε τα πω. Όχι ρε δάμονα, όχι ρε δάμο, πού είσαι ρε ψυχή. Όχι ρε φίλε, είσαι έξω, εξωτερικό. Στη Γερμανία είμαι ρε, από τότε που έφυγα, γύρι ήρθα στην Ελλάδα, δεν μπόρεσα να σε βρω, σε έχασα, δεν ξέρω γιατί. Αγόρι μου, είμαι αδύνατος και ξεγλιστράω. Ναι, ναι, από τότε που στον αρένα ξέρω εγώ, σε άκουγα, μετά σε έχασα. Και με ξαναβρήκες. Τώρα τελευταία σε ξαναβρήκα γιατί ψάχτηκα λίγο. Προχθές ήρθα στο Λίβερο. Αγόρι μου, δάμονα, αδερφέ μου. Ωρα, από τους πιο παλιούς ακροατές. Έλα και εσύ ξανά στην παρέα μας, αδερφέ μου. Έλα, έλα, αγοράκι μου. Έλα. Ήρθα στην παρέα σας σήμερα. Στην παρέα μας είμαι. Στην παρέα μας. Ζουμουσάδες και ζουμουσίτες. Αδερφέ μου. Πόσα χρόνια, ρε γάμου. Ατελείωτα, φίλε. Μαύρα μαλλιά είχαμε, σπάγαμε τις χτένες. Και six-pack κοιλιακούς. Βάσαμε δασίες στο όνομά μας. Κωστή, δεν μπορώ να σε, δεν ξέρω κάποιο κινητό να σε στείλω μήνυμα τη διεύθυνσή μου. Σε παρακαλώ, θέλω ζούμου σου μπλουζάκι. Μπες στο Viber. Αλλά όχι στο Viber δεν γίνεται. Στο Messenger. Δεν έχεις κάποιον δικό σου εδώ, δεν έχεις να έρθει να πάρει τη φανέλα. Κάποιον γνωστό. Μόνο η κόρη μου, αλλά... Η κόρη σου, πόσο χρόνο είναι η κόρη σου? Πόσο χρονών είναι, ναι. 29. 29, άρα μπορεί να έρθει μόνη της. Αυτό λέω, μήπως είναι μικρή κόρη σου, ρε παιδί μου. Πες okay, να έρθει από εδώ, είμαι η κόρη του Δάμονα, όταν θέλει, μου είπε ο Δάμον, μία φανέλα σου μουσού. Έτσι κι αλλιώς είπα για το εξωτερικού, δεν κάνω ούτε κληρώστη, ούτε τίποτα. Έχω φυλάξει ένα κυβότιο το οποίο στερεύει λίγο, γιατί πραγματικά γίνεται ένας χαμός. Και ξέρεις, το νούμερο σαν το δικό σου θέλω, ε. Χουλού, μέχρι χουλού έχω, αλλά είναι μεγάλες χουλού, είναι χουχουλού στην ουσία. Είσαι κι εσύ τροφαντό αγόρι. Είσαι, έχεις τα πιασηματάκια σου, αγόρι μου, κυμπαριλίκι είναι ρε φίλε! Μη μασάς! Αυτό είναι όλο μπόι ρε, όλο μπόι, να μας έχω στο πλάι 2-10 γίνομαι. Βουνό είσαι! Σκιά κάνουμε για τα φορτηγά! Άρε δάμονα, πες την κορούλα σου να περάσει όποτε θέλει. Εντάξει? Πες μου λίγο διευθυντή, ξέρεις. Λέοντος Σοφού, 18, πίσω από τα Λαδάδικα. Κάθετο στη Δωδεκανήσου, κάθετο στην Εγνατία, κάθετο στην Τζιμισκή, εκεί θα με βρεις. Λέοντο Σοφού 18, στον έκτο όροφο. Εντάξει. Πες την, αν μπορεί να έρθει, να έρθει, ναι, αν μπορεί να έρθει πρωί, μέχρι την ώρα της εκπομπής, ας πούμε, να είναι εδώ, να της δώσω την πλούσα. Θα δω τώρα, γιατί είναι να κατέβει να κάνει και μια μαγνητική για το πόδι. Μπράβο. Γιατί μάλλον έχει μηνίσκο. Περαστικά, αδερφέ. Κληρονόμησε τα κακά του μπαμπά, μηνίσκο κληρονόμησε. Μηνίσκο, ε. Εγώ έκανα στο δεξί, η κόρη μου στο αριστερό. Φίλε, έχει φάει τόση κλωτσιά ο Μπίσες Βαροάκπομ και ο Βιερίνια που εμείς παθαίνουμε μηνίσκους. Τόσο πολύ ζούμε τις φάσεις. Φιλιά πολλά, δάμονα! Φιλιά, καλώς ήρθες και πάλι! Αγόρι μου! Να σε καλά, να σε γερός! Να σε καλά, που σ' ακούω! Φιλιά, φιλιά! Χάρηκα που σ' ακούω! Να σε καλά, αγόρι μου, να σε καλά! Απίστευτο, φίλε! 2 χρόνια σχεδόν μετά και έρχονται ακόμα άνθρωποι, έτσι. Δεν είναι φοβερό αυτό. Αυτός είναι πόσα χρόνια ακούγεται. Μιλάμε, συζητήσεις κάναμε, τι να σου πω τώρα. Για το ράντε πάπριτσα. Καλημέρα! Ναι! Άντε ρε Κωστή! Άντε ρε Κωστή! Έλα γόρι μου, έλα. Λοιπόν, για καλημέρα, μάγειρας από Κατερίνη. Γεια σου ρε μάγειρα! Έλα ρε κουκ! Άκου για να δεις πού μας έχει καταντήσει αυτήν η ομάδα. Ναι. Έτσι. Ναι. Δουλεύω την Κυριακή το απόγευμα ηχητικά σε έναν χορό που κάνει μια ομάδα εδώ στην Ιππιερίας, Βορώνος λέγεται. Από εκεί που έχει προέλθει ο Κυριάκος Παπαδόπουλος. Μπράβο αγορίνα. Σωστός, μου. Ομάδα. Πήρα πιστά. Πήρε. Ναι, λοιπόν, άκου. Είναι δύο πιτσιρικάδες που είναι, λέγονται Σβαρνογιάννης και Μυρωτής. Αυτή είναι νέοι του Δημοτικού Τραγούδιου. Έρχεται ένας χακτής από την Καρδίτσα. Μετά ξεκινάει ο Μπατής, ο δικός μας. Ναι. Ακούς ονόματα. Βεβαίως. Ωραιότατα. Μετά έρχεται η Κατσίγιανη. Όχι ρε φίλε. Συμπεθαίνεις και τα συναφή. Μετά την Κατσίγιανη, ναι. Ήταν να βγει. Η Βίλη Ραζή δεν μας ήρθε. Μας το πήξε φίρμα, δεν ξέρω γιατί. Φίλε, γιατί η Μαργαριτούλα. Ναι, δεν ξέρω γιατί. Τέλος πάντων. Μάλιστα, μάλιστα. Ναι. Βγαίνει ο Σαφέτη. Όχι, ρε φίλε, και ναι, και ναι. Και μετά λόγω όμως θανάτου του πατέρα του δεν ήρθε ο Καψάλης. Ο Καψάλης έχασε τον πατέρα του φυσικά. Ναι, ναι. Δεν πειράζει. Τι να πούμε. Λοιπόν, και 7 η ώρα εγώ πρέπει να κάνω soundcheck.
Soundcheck. Είναι κάτι με σάουνα, ναι, αυτό, με τη σάουνα. Τσεκάρι σάουνα. Μπράβο. Ήχο. Ναι. 7 η ώρα όμως έχει τον ΠΑΟΚ. Ναι. Άρα να, δεν πάει να μπιμπηθεί ο ήχος. Και με παίρνουν τηλέφωνο, θα έρθετε. 9.30 και βλέπουμε. Έτσι. Σε παρακαλώ. Ποιος ήχος τώρα, πλάκα μας κάνετε. Τι κάνουμε εμείς εδώ. Ανοιχτείτε, ανοίξτε τα μπιμπλίκια μόνοι σας. Ανοιχτείτε. Τίποτα. Να σας πω έναν τρόπο για να ακούγεστε. Έχω δύο τρόπους. Ένα, χωνί, αυτό που βάζετε το λάδι να πούμε στα γυάλινα μπουκάλια. Πάρτε χωνί. Ο άλλος είναι, παίρνετε την κονσέρβα, βάζετε κορδόνι και ενώνετε μια άλλη κονσέρβα με το κορδόνι και μιλάμε. Ρε, δεν το κόβω, θέλω να το κάνω. Μη γελάς καθόλου, θα το κάνω. Και δεν πάει να γίνει και διακοπή ρεύματος, θα μην μας. Για αυτά. Να κάνω μια ερώτηση τώρα, θα γίνει πομπή, τίποτα αυτοκινητοπομπή, θα πηγαίνουν την Κυριακή στα Τέμπη, ξέρουμε κάτι? Πάρα πολλά πρόκειται να γίνουν την Κυριακή. Ωραία. Μόνο ωραία. Όμορφα. Και να ξέρω κι εγώ να μόνο να ωραία. Μαγειρέψω, ραντεβού στα παιδιά. Παραπάνω, ραντεβού στα παιδιά και μετά. Άστο, μετά θα δεις. Ναι. Να μαγειρέψω, λέω, κάπου στο φαγητό, να τα αφήσω στο ξενοδοχείο, να το δώσει ο βοηθός και να φύγω κατευθείαν για τα Τέμπη. Φιλιά, γεια σου, μάγειρα! Την καλημέρα, αμπουζούμου σου, παιδιά! Ζουμισού, αδερφέ! Κάτε και προσοχή! Φιλιά, φιλιά. Πάμε μία τελευταία γραμμή. Καλημέρα σας! Έλα, Παύλε, καλημέρα, Κωστή! Ουχ, καλό στον Αναξίμανδρο! Φτάνω αύριο από Βαϊμάρι. Όχι, ρε, έλα, τσίμπα ένα. Έλα, τσίμπα κοψίδι. Ένα. Αλλά μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Λοιπόν, και σε πήγα στο Λονδίνο. Το καινούργιο και το σύνδημα το άκουσες. Το καινούργιο για πες. Και σε 48 ρίτσες, και σε 48 ρίτσες. Θα είμαστε πρωταθλητές, θα είμαστε πρωταθλητές. Χρόνια πολλά. Αγάπη μου γλυκιά. Χρόνια λίγα αυτά που μπορούμε να ευχηθούμε εμείς. Με την αριθμητική που ξέρουμε εμείς οι πρωτοδεσμίτες. Έτσι. Να κάνουμε. Χρόνια πάνω από το άπειρο, αν υπάρχει ορισμός αριθμού, τόσα χρόνια εύχομαι στην ομάδα μας. Τι ωραία που είναι αυτά τα γενέθλια. Σκεφτείτε λίγο πώς ήμασταν πέρσι. Πώς ήμασταν πέρσι. Το πρωί είχε. Το πρωί είχε επανάληψη στις 4-4.30 παλιές εκπομπές του Ζαγόρα. Ναι. Πριν δύο χρόνια, του 16, του 17, ναι. Ακόμα δηλαδή παίρνανε φίλοι του Άρη και μιλούσαν για την Β' Εθνική, τι θα κάνετε με την τάδε ομάδα, τη Β' Εθνική κλπ. Ναι. Φίλε, όλοι μας είχαν, βγαίναν κάτι οι οπαδοί της ΑΕΚ, μας σταυρώνανε κανονικά, ναι. Βγαίναν κάτι οι γνωστοί Ολυμπιακοί που βγαίνουν και τώρα, ρε παιδί μου, αλλά τότε οι δηλώσεις τους ήταν φαρμάκι, ήταν οι δηλώσεις. Περιμένω. Και λέω, κοίτα να δεις, κοίτα να δεις, σε 700 μέρες πώς ήρθαν τα πάνω κάτω. Άντε, τι είναι, τίποτα δεν είναι 700 μέρες μπροστά στα 34 χρόνια. Ελάχιστο. Τίποτα, ένα, ναι, είναι ένα τίποτα. Κλείσιμο των ματιών μας. Τίποτα. Και οι ίδιοι ξαναβγαίνουνε. Ξαναβγαίνουνε οι ίδιοι, αλλά φέτος είναι με λιγάλα, με λιτάλακτη. Πονάς, αγόρι μου. Για τα ανθραγαγία, πώς το λένε, τα αγαθανθρήματα του... Πώς το είπε, ρε, πώς το είπα, ρε, τα αδραγανθήματα, ναι. Αδραγανθήματα του κυρίου Μαρινάκη κάτω στον Πειραιά. Και για τις πρωτομές μιλάνε φέτος. Τι ωραία, φίλε, τι έτσι, ωραία. Έτσι. Το κοπίστε το, βρε, ζήστε το όλο αυτό. Πώς λέει και το hit το τέτοιο που πονάνε, που πονάνε, έτσι, που πονάνε, το καινούργιο. Που πονάνε, παντού πονάνε. Πέζα, παντού. Του δώσω αριθμούς για την κλήρωση. Τι κλήρωση, αφού δεν κάναμε σήμερα. Δεν το λέω, παιδί μου. Έτσι, πες ένα νούμερο. Και το 11. Το 11 είσαι εσύ, φίλε. Τι φοβερή σύντοση! Όχι, δώστα τότε σε έναν εργαζόμενο άτεκνο. Ακόμα και στο fake σκέφτεσαι τον συνάνθρωπο. Γι' αυτό έχεις ήθος. Φίλε, γι' αυτό! Εννοείται. Φιλιά πολλά, φιλιά! Φιλιά πολλά, Κωστούμ, καλό Σαββατοκύριακο. Ζούμου σου, αγόρι μου, φιλιά. Γεια σου, Παύλε. 93 χρόνια ΠΑΟΚ. Μπείτε, έχει ετοιμάσει υπέροχο πράγμα η Χρύσα στο site μας. Δεν χρειάζεται να εξηγήσω. Την εκπομπή θα την ακούσετε, επειδή μου είπατε, αρκετοί μου στείλατε μήνυμα, χάσαμε την εισαγωγή για τον ένα ή τον άλλο λόγο. Εγώ τα είπα εκεί, να μην ξαναλέω όλα τα ίδια. Γιορτάζει αυτό που αγαπάμε, γιορτάζει αυτό που είναι αναπόσπαστο μέρος της ζωής μας, αυτό που δεν φανταζόμαστε την καθημερινότητά μας χωρίς αυτό. Αυτό που αγαπάμε. Άλλος από γεννησιμιού του, άλλους αργότερα. Όποτε έγινε ο καθένας. Όποτε αποφάσισε ότι αυτό τον εκφράζει. Όποτε ένιωσε ότι αυτό είναι το δικό του. Όποτε ένιωσε αυτός, Μπιζίμ, ΠΑΟΚ, όποτε ένιωσε αυτός ότι ταυτίζεται με τα ιδανικά,
με τις αρχές, με όλα αυτά που σημαίνουν τα τέσσερα γράμματα. Εγώ έχω να σας πω ένα πράγμα, ότι αυτό, αν ο ΠΑΟΚ, γεια σου Σωτήρη μου, γεια σου Λιάνα μου, είναι τόσο ωραίο αυτό που ντρέπομαι να το διαβάσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας αγαπώ το ίδιο, σας αγαπώ το ίδιο. Σας φιλώ γλυκά στη μούρη, μην ξεχνάτε, μην ξεχνάτε ότι αίμα σε οποιοδήποτε νοσοκομείο της χώρας, σε οποιοδήποτε, σε οποιαδήποτε κλινική, μπουκάρετε, γεια σας, θέλω να δώσω αίμα για την Τράπεζα Αίματος Αθλητηρίων. Το λέμε συνέχεια, για εσάς που δεν μπορέσετε να έρθετε στην τελευταία μας αιμοδοσία, ζου μου σου λέμε, ζήστε όλο αυτό, θα ξαναπώ φεύγοντας την Κυριακή σε ένα άκρος εχθρικό περιβάλλον. Έχουμε... Έτσι. Το νου σας καλά, είναι ίσως το τελευταίο για το πρωτάθλημα. Έχουμε μετά δύο ματσάκια ακόμα για το κύπελο. Αλλά για το πρωτάθλημα ίσως να είναι το τελευταίο. Παίζει αυτό το ηχητικό από πέρσι τον Ιανουάριο. Από πέρσι που ξεκίνησε η ξέφρινη πορεία. Και θα συνεχίζει να παίζει. Το νου μας, όλοι μας, όλοι. Οι ποδοσφαιριστές που θα μπουν να παίξουν, ο προπονητής, όλη η οικογένεια, όλος ο οργανισμός. Για να πάμε μετά σε ξέφρενα πανηγύρια, τα αξίζουμε να τα ζήσουμε με όλα μας το είναι. Ζου μου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Σας φιλώ γλυκά στη μούρη. Δεν ξεχνάτε, Χαλβάς Λουκάς, ο κορυφαίος χαλβάς με τις γεύσεις από την Κωνσταντινούπολη Φερμένες. Μπείτε στο lukas.gr για να δείτε. Και φυσικά λαδόκολα από το Κορδελιό στο Καρμάνκιο, ή μοναδικός προορισμός. Όποιοι πήγαν, κόλλησαν και δεν μπορούν να φάνε αλλού. Και η σύγκριση πάντα βγάζει τους άλλους δεύτερους και τρίτους. Εκεί απέναντι το Μασούτη στην Ελευθέρεια, 705-750. Έρχεται η Τρόικα. Σας φιλώ γλυκά στη μούρη. Bye, 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 bye.